55 και όλο το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής με τους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, τον Μέση και τον Αλβάρες, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ποιος είναι ο MVP της πίτσας? Μα η Ράφαελ Πίτσα φυσικά, αφού εδώ και 7 χρόνια είναι στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Σε όποιον δεν αρέσει θα του γυρίσουν τα χρήματα πίσω, αλλά σας εγγυόμαστε εμείς για ό,τι πάρετε από εκεί. Είμαστε σίγουροι για αυτό που σας λέμε. Φάγαμε, δοκιμάσαμε και έχουμε γίνει πελάτες. Μουντιάλ ξεκάθαρα με Ράφαελ. Το αμάτς θα τα δούμε εκεί, αφού είναι μια τηλεόραση 75 ιντσών και γιορτινό κρίμα. Ράφαελ Πίτσα, παιδιά, μπείτε, ψάξτε και θα καταλάβετε πολλά. Διαλέξτε τα μαγαζί που να πάτε, στην Πολύχνη, στον Εύοσμο και στην Τούμπα. Η κυρία Κουλιώνη, να χάλεσε λίγο τον κύριο Ζαΐρη. Καλησπέρα, Κωστή. Τι έγινε με τον Ζαΐρη, θα τη βγάλουμε? Όχι, θέλει να μας δώσει είδηση από την Καλαμάτα. Έπεσε ξύλο, τίποτα. Δεν ξέρω. Διάβλημα. Εκεί είμαι εγώ για να θα μας πει ο Γιώργος. Αν πάει κάτι σημαντικό. Όλο και κάτι θα είναι. Να μάθουμε τι πρωινό φάγανε οι παίκτες. Αν φάγανε ηλιόψα από ή βούτυρο με μαρμελάτα ροδάκινο. Κάτι θα μας πει. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, να πω, έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Απόλλων Παραλιμνίου, Άγιος Νικόλας είναι στο 1-0 μετά από 17 λεπτά αγώνα. Δεν το γουστάρω το Παραλίμνιο. Μάλιστα. Γιατί? Έτσι γουστάρω. Έκανε βρωμιά με το Μακεδονικό, να πούμε. 1-1. Καλά να πάρει. Ωραία. Μόλις το είπε. Καλά να πάθει. 1-3 μπορεί να λήξει. Ό,τι φαρμακόγλωσσα, μόλις το είπε. Για να πάρουν η Ένωση να στείλουν ένα παοξί διαιτητή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καημένη, αδικημένη. Πάντα τον Ανδρώνη Λάχανο τότε. Πάμε στον Γιώργο του Ζαΐρη στην Καλαμάτα. Τι μπορεί να φάγανε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Καλαμάτα που στις 3 ώρα υπάρχει αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την τοπική ομάδα για το κύπελλο. Να δώσουμε πολύ γρήγορα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ να σας αφήσω να κάνετε παιχνίδι. Ουσιαστικά κατεβαίνει με μια καλή ενδεκάδα, δηλαδή δεν κρατάει αρκετούς ποδοσφαιριστές έξω από τη στιγμή που το παιχνίδι με τον Πανετολικό είναι την άλλη Πέμπτη. Όχι, θέλει να το καθαρίσει από σήμερα για να μπορέσει να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα και ο δεύτερος αγώνας που είναι νομίζω στις 10 Ιανουαρίου. Να είναι διαδικαστικό. Ναι. Μπράβο. Ο Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια, ο Σάστρε θα παίξει στα δεξιά της άμυνας και ο Ράφα Σοάρες στα αριστερά. Στο κέντρο, από τη στιγμή που έμεινε ο Ίγκανσον στο κέντρο της άμυνας, από τη στιγμή που έμεινε ο Ίγκανσον στο Θεσσαλονίκη, έχει τον Γκάργα δεξιά και τον Άσμπεργκ βάζει αριστερά στο κέντρο της άμυνας. Μπροστά λοιπόν είναι ο Αουγκούστο μαζί με τον Φιλίπε Σοάρες, ο Πίσες Βασερόλο δεκαριού και η τριάδα μπροστά δεν αλλάζει. Δηλαδή είναι ο Νάρη δεξιά, ο Κωνσταντέλιας αριστερά και ο Νέλσον Ολιβέιρα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αν εξαιρέσει την τετράδα και τον τερματοφύλακα, όχι, αν εξαιρέσει την τετράδα, είναι ο Μαδάρα από τη μέση και μπροστά. Κανονική. Ναι, έχει αυτό. Θα μπορούσε. Η τετράδα του τώρα είναι για να βάλεις γκολ και να φας. Ναι. Ναι, η άμυνα του λες. Είναι μπροστά, θα κάνεις πάνω από ένα γκολ. Ναι. Είστε τώρα, θα δούμε. Μπροστά είναι Κωνσταντέλιας, συγγνώμη, Κωνσταντέλιας, Νάρη και Ολιβέιρα. Ναι, και Μπίσες Βαρσερόλο δεκαριού. Κατάλαβες και οι τέσσερις. Ναι. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι ο Αναστόπουλος, επειδή υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σαββατοκύριακο με τον Απόλλωνα Σμύρνης εκτός έδρας, έχει κρατήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Το Πασά δεν τον έβαλε? Όχι, δεν τον έχει. Τραυματίας είναι ο βασικός. Ναι, είναι τραυματίας. Για παράδειγμα, ο Ταΐρης που είναι ο βασικός τερματοφύλακας δεν παίζει. Ο Ρόβας είναι στην επίθεση και αυτός είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Μέντες, ο Μαδικά, ο Κωνσταντινόπουλος, ο Μπακαγιώκο, ο Λουπάνο, ο Ασίγμπα, ο Παπατόλιος, ο Καραγκούνης, ο Μόζερ, ο Ρόβας και ο Αρναρέλης, για τον οποίο εδώ οι δημοσιογράφοι του καλύτερου ρεπορτάζ Καλαμάτας μου λένε καλά λόγια. Αυτή είναι η 11 του Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος θα δει το παιχνίδι εδώ δίπλα στα δημοσιογραφικά γιατί είναι τιμωρημένος. Είχε αποβληθεί στο μάτς με την Επισκοπή. Είχε αποβληθεί. Φασάρια, ρε. Ναι, και γι' αυτό σήμερα ο Γιώργουτζος είναι και ο Γιώργουτζος. Είναι, ναι. Ο τρελός εκεί είναι. Είναι και το κακό είναι ότι είναι δημοσιογραφικά τα οποία είναι 10 τετραγωνικά όσο είναι το στούντιό μας, νομίζω ότι είναι μεγάλο. Άστο να κάνει, όπως το λένε, άστο να κάνει βαλάρια. Δώσε κάνα χαπάκι ρεμιστικό από αυτά που παίρνει ο κόκκινος στις 3 ώρα. Τα λέμε αργότερα. Εντάξει. Γεια σου Γιώργο. Ωραίος. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Ζαΐρη για τις δεκάδες των ομάδων. Μετά... Δεκάδες, το γύρω-γύρω είναι. Τι είναι, τι δεν είναι. Καμιά μεταγραφή, καμιά ιστορία, κανένα κουτσοπολιό. Αυτά δεν θέλουν να ακούσουν οι ακροατές τώρα. Αλλά τα πάω, θα περάσει ο Πάο. Εντάξει. Το διπλή αγώνες είναι. Το και μονός, εντάξει, μονός έχει γοητεία. Διπλή.
Το μονά θα ήταν το πιο γοητευτικό. Μονό ήταν το ωραίο τότε. Πώς πηγαίνανε σε μόνους αγώνες, καλό να καμιά φορά. Και παίρνανε το outsider. Τώρα δεν τα κάνουν αυτά. Δεν θέλουν outsider που πληρώνουν λεφτά οτέ και τέτοια και τα outsider τα πετάνε έξω. Συμφώνουμε. Είναι πως ο καπιταλισμός ποδοσφαίρου. Ο φτωχός δεν έχει δικαιώματα. Πέφτουνε λεφτά. Τι να τον κάνω εγώ το φτωχό. Να δω τώρα τη Λάρισα και το Μακεδονικό και τον, ξέρω εγώ, τον Εργοτέλ και την Επισκοπή στο τελικό. Τι να τον κάνω. Τι να δω το τελικό. Οπότε κι ο άλλος λεφτά δεν θα δώσει. Είναι αντιεμπορικό. Οπότε καθαρίζουμε τους μικρούς να περάσουν οι μεγάλοι. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό. Βέβαια, το κοινό αφού. Το καπιταλιστικό. Αφού τον καπιταλισμό ο κόσμος τον φτιάχνει. Άμα εσύ έπαιζε Λάρισα επανομή τελικό κυπέλου και έδινε στην ίδια θεαματικότητα από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τι να το βρει κανένα έξω το μικρό. Έχει άλλη γοητεία. Η γοητεία να έχει μόνο λεφτά, έχει γοητεία, έχει. Έχει θεαματικότητα. Τι να την κάνω την Καλαμάτα στον τελικό να δω. Τον πάω ξέρω να δω με τον άλλο να πλακώνεται. Την Καλαμάτα τι να την κάνω. Και την επανομή. Πάμε παρακάτω. Σωστά το κάνανε να βγαίνει έξω ο μικρό. Τι να το κάνω εγώ το μικρό να δω τώρα. Ο Μπάτζιο τον άκουγα το Μαρόκο λέει τι να το κάνω. Γαλλία γιατί δεν ήθελα να δω. Το λογικό. Τι να δω, το Μαρόκο στο τελικό, τι να το κάνω. Λέει. Το λογικό λέει. Λογικό λέει. Έτσι, το πρώτο έγινε. Εσύ τώρα, άμα έχει μια επιχείρηση και έπεσε τελικό, ξέρω εγώ, η Κροατία Μαρόκο. Τα έδινε, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ από τον άδειε Αργεντινή Γαλλία. Τα ίδια θα έδινε. Να τον έπιανε στον άλλο, τον πισελάρδο, ρε, εσύ κόψε κάτι, κάνα ψαλίδι, ξέρω. Μπέλα θα έβρισκε ο διαφημιστή. Πολύ λογικό. Και λοιπόν, τι λέω εγώ λάθο. Δεν είπα ότι λες κάτι λάθος. Ο πιο δυνατός είναι αυτός ο οποίος θα με κερδίσει. Έτσι. Ό,τι το πήρε η Ελλάδα το 2004 χάσανε στη τηλεθέαση. Δεν χάσανε στη τηλεθέαση. Δεν εντάξει. Δεν νομίζω. Αλλά αυτά δεν είναι για να γίνονται κάθε μέρα. Γίνονται μια φορά το τόσο. Χθες πώς το είδες. Όχι, τα μάτια σε βλέπω κουρασμένα πάλι. Καθόλου. Σε βλέπω ήρεμο. Γιατί να τι είδα, ξέρεις. Φίλε, εγώ έχω μείνει ακόμη στη φάση του 69. Τι είδα, ξέρεις. Στη φάση του 69. Το 69 τι είναι, σε 6 έκανε. Όχι. Αλλά. Εκεί που ο Μέση τον κάνει κουτό. Ποιο Μέση, ποιον κάνει κουτό. Τον Γκβάρντιαλ. Τον Αργεντίνο Στόπερ. Τον Κράτη Στόπερ. Ναι. Τον κάνει κουτό. Τον κάνει κουτό. Σε σηκώνει από τον το ναι. Καναπέ, την καρέκλα ναι, ναι, ναι. Και λες. Υποκλίνουμε. Έχει κάτι κλωτσιέ που θέλω προπονητή Κροατία. Τον άφησε 15 δευτερόλεπτα μόνο του να κάνει κούρσα. Που είχα σπάσει τα παίδια εγώ αν ήμουν. Δημοσιογράφος και έκανα κριτική. Δεν παρατήρησες κάτι. Θα το άλλαζα τα φώτα. Μπέλα εδώ ρε. Βάζει το Μέση μόνο του ένα με έναν σε βαρύ στόπερ. Θα το ξεφτυλίζει και τα λοιπά και να κάνει πλάκα. Και δεν έχει τουμπλάρισμα πάνω στο Μέση. Θα το αλλάξει τα πετρέλα τρεις απάνω του. Θα αλλάξω τα φώτα. Χωρίς να πέσουν ζώνη το Μέση να πούμε. Ζώνη το Μέση. Όποιο πάει πάνω του. Κροατία τρία γκολ και λίγα ήταν. Μισό λεπτό. Κροατία σαν μια γκόμενα χοντρή που έχει ωραίο πρόσωπο, δουλεύει στο Μασούτι, το είπα και το πρωί. Το ταμείο. Τρελάθηκε, την έκανε ένα κομπλιμέντο, είχε να πηδήξει δύο χρόνια ο άλλος, έκανε τη χοντρή καμάκι. Δίκη χοντρή την άλλη μέρα, τρελάθηκε. Πήγε στο κλαμπ κάτω που είναι στην Λεωφόρο Νίκη. Φόρεσε το μίνι. Φόρεσε μίνι και τα λοιπά, αφού ενόταν η φτέρνα, η πλατιά να πούμε από κάτω. Το έπαιξε κόμενα στα ίσια. Δηλαδή έχει κυταρίτιδα η άλλη και βγαίνει με το μίνι. Θα το κρύψει το μίνι. Άμα θες κοιτάρι, θα πας σε χαμηλό φωτισμό. Θα κάνεις. Λοιπόν, έτσι θα πας, αγκόμενα. Έτσι πήγε η Κροατία. Φύχτηκε με τέσσερα χαφ. Ο Μάτζιος σπουδαίος. Με τον Μιχαλίτσο χρόνια, έμαθε μπάλα, είναι και εργατικός. Βλέπει κάτι που δεν είπε κανένας. Ούτε Γιαννακόπουλο, είτε Παπαρόπουλο, είτε τίποτα. Το έχουμε πει και το έχουμε κάνει μαζί και κουβέντα όλες. Που θα παίζουν, ποια θα είναι η αναλογία. Τι κάνει ο προπονητής της Αργεντινής, Γιαννακόπουλε. Έχει τρία χαφ απέναντί του παιχταράδες. Τρία χαφ παιχταράδες. Του θυμάσαι. Μπρόζοβιτς, Μόντριτς, Κόβατζιτς. Τρεις. Ναι. Άμα τους έχω εγώ κατοχή με 4-3-3, έχω την μπάλα, την πάρει ο Μέση που δεν μαρκάρει και τη χάσω, αυτοί οι τρεις με τον Μπάσαλιτς και τον Πέρισιτς θα μου βγουν στην κόντρα, θα με διαλύσουν. Τι κάνει ο μάγκας. Παίζει 4-4-2 Σιμεώνε. Βάζει 4 χαφ αντί για 3. Σκαλώνει. Αλλά Σιμεώνε. Σπανούλη. Σκαλώνει, λέγεται ο προπονητής. Μην σκαλώνει, άστο το σκαλώνει. Μην πατάς φρένο. 4 χαφ. Ντεπόλ, Παρέδες, Φερνάντες και ο άλλος ο Μακάλιστερ. Μπράβο. 4. Ο Μέση λίγα μέτρα και ο Αλβάρες. Πεκταράς ο Αλβάρες.
ταχύς, ταχυδυναμικός και τα λοιπά. Γιατί τυχερός. Γιατί είναι τυχερός. Η φάση του γκολ και με τα δίκια. Δεν είναι τυχερός. Μια χαρά είναι. Γιατί τυχερός. Δεν είναι καθόλου τυχερός. Μπήκε αντί να τη πάσει αριστερά, πήρε το ρίσκο και του βγήκε. Δεν καθόλου τυχερός. Όταν πέφτει κόντρα, δεν είναι και τυχερός. Παικταράς. Τη δώσει την μπάλα αριστερά, τη χάνει. Δεν μειώνει. Θα πάει ένα μέλα μια χαρά, ήταν καθόλου τυχερός. Παικταράς. Θα παίξω με 4 εναντίον 3 στα χαφ. Εκεί του διέλυσε. Και όχι μόνο του διέλυσε. Κάθισε πίσω με τον Ταμέντι Ρομέρο και τον Ταλιαφίκο. Τρίτσα ανέβαζε τον Μολίνα. Έμενε και ο Παρέδε πιο πίσω. Και όσες φορές πήγαν να βγουν με ευθυνδιασμό, αυτοί βγήκαν 4 ή 3 του. Με ένα παραπάνω ήταν η Αργεντινή. Δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενε. Και τρώνε γκολ. Σεβάστηκε η Αργεντινή την Κροατία. Σεβάστηκε πολύ. Η Κροατία του προχτού τα 9 μέρα. Τακτική ο Κροάτης. Σε κόντρα επίδεσε 2 φορές. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Ο προπονητής της Αργεντινής, μάγκας. Την πάτησε με τον. Με τον. Πες τον, με τη Σαουδική Αραβία. Ποια Σαουδική Αραβία. Σαουδική, είπα. Ποια Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία. Σαουδική. Άντε πάλι Σαουδική. Με την Ολλανδία την πάτησε. Α, που έγινε το 2-0-2-2. Σου λέει τι απέζω με 3 χαφ. Εδώ γίνεται για μισό γκολ. Θα δοξαστώ. Ή για μισό γκολ θα πάω και θα πάω εξορία. Τερματοφύλακα τη Ουραγουάη, τη Βραζιλία, που χάσαν το 1950 το κύπελο. Τιμούχου. Μέχρι στη Βραζιλία. Στην Ουρουγουάη. Στην Ουρουγουάη. Έχασε η Βραζιλία το τελικό. Το 1950. Από 1-0-1-2 με το Σκιαφίνο. Θυμάσαι. Όχι. Πού να θυμάσαι. Σε νοιάζει. Σε άμα δεν κουμάρει, δεν σε νοιάζει. Άμα δεν κουμάρει μέσα. 1-80 την Βραζιλία τότε δεν θυμάμαι. Α, όλοι οι παπάρες που πιάνουν τα μικρόφωνα το 90% μπάλα 0 κουμάρι. Κουμάρτζίδες. Τερματοφύλακα, να διαβάζει και λίγο ιστορία. Και Μπέλχανα. Διαβάζουν. Τι δυσκολία δεν διαβάζει, θα διαβάζει τώρα. Διαβάζουν. Το 1950 δεν ξέρει τι έγινε. Διαβάζει. Ρε φίλε. Τερματοφύλακα τη Βραζιλία πέθανε φτωχό. Όπου πήγαινε το πετάγανε έξω, πένιτα. Πένιτα. Δεν έβρισκε δουλειά. Τον είχα διώξει από τη δουλειά. Τον έδιωξε η γκόμενά του, τον έδιωξε η γυναίκα του. Του λέει έχασε εδώ μπάλα, τελείωσε. Παίζει λοιπόν την ιστορία σου ή να είσαι με ψυχολόγο, αλλά 20 χρόνια μην πεθάνει. Θα βάλω εγώ 3 χαφ με 3. Φου παιχταράδε και οι 3. Το κατάπια το Μόντριτ. Το κατάπια το Μόντριτ. Ποιο Μόντριτ. Κάνει εκπληκτική δουλειά ο Μακάλιστερ και ο Ντεπόλ. Ποιο Ντεπόλ, 4 εναντίον 3. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Θα βάλω ένα παραπάνω. Στι πλευρέ ο Σόσα και ο Τζουγάνοβι, πώ το λένε. Σιγά του παίκτε. Ο Σόσα. Τον έκανε και αλλαγή μετά. Σιγά. Τι αμέ κάνουν, θα βγουν αυτοί. Θα σου πω και το μυστικό το άλλο. Ακούω. Η λεπτομέρεια που δεν την είπε κανένα. Του ανάγκασε. Του ανάγκασε με το 4-1-3 να πάνε την μπάλα στι πλευρέ. Τι σημαίνει αυτό. Ανέβηκε ο Σόσα και ο Τζουγάνοβι απάνω. Και στι αντεπιθέσει. Σ' άλλαξαν τα πετρέλα, τυχερός είναι. Μες στα δίκτυα 50 μέτρα κούρσα. Φάτινα, Κροατία που είσαι χοντρή με σπηριά και νομίζω ότι είσαι καηλή, κάτσε έξω τώρα να πάω μέσα στον τελικό. Ένας εναντίον ενός, 15 δευτερόλεπτα το Μέση, κανένας προπονητής στον κόσμο δεν τον άφηνε. Και τον άφησε ο Κροάτης. 15 δευτερόλεπτα από την πήρε την μπάλα μέχρι που έκανε τη σέντρα. Τον είχε εκεί και τον ταλαιπωρούσε. Τον έκανε γιογιό. Εγώ θα τον έκανα φάουλ. Μια αγωνιά που κάτσε κάτω, με ξεφτυλίσει. Παλιό κοντά με κάνει σε μένα σε όλο τον πλανήτη. Αυτά φίλοι. Δεν όμω που γοητεύουν τον κόσμο. Γοητεύουν. Πρέπει να ήμουν εγώ στο περ. Τραβήξω μια με τη μάσκα να πούμε μια αγωνιά. Εσύ πάρ' δεν είσαι που έλεγες. Χαμένο παιχνίδι. Κάτσε λίγο, ρε. Κάτσε λίγο. Χαμένο παιχνίδι με 2-0. Σωστά. Έχω χάσει, έχω αποκλειστεί. Θέλει 5 λεπτά να λήξει. Ωραία. Και με αφήνει ο Λακαμπά ο προπονητή ένα μένα. Συμπαίκτη μου δεν έρχεται δίπλα. Και με ξεφτυλίζει έτσι. Αγωνιά στα πλευρά, κάρτα και έφυγα. Τώρα θα με θυμούνται σαν μπακ, σαν στόπερ για 20 χρόνια τι έκανε ο Μέση στον τάδε. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, η γόμενά μου, η γυναίκα μου, η θεία μου, ο συνάδελφός μου. Θα πηγαίνω στο καφενείο, να παίζω καρτιά 55-60 χρονών. Πριν θυμάσαι ρε κουφάλα ο Μέση τι έκανε. Θα και πλάκα αυτά θα... μένουν στις ιστορίες. Ναι, γι' αυτό σου λέω εκεί τον κάνεις φάουλ. Το χέρι του Θεού έμεινε στις ιστορίες. Ποιο Θεού χέρι, ο Σίλτον όταν πέθανε. Ο Μαραντόνα χάρηκε. Άλλο καπέλο. Καλά έκανε και χάρηκε. Σου λέμε στερεί σε μένα το κύπελο, επειδή εσύ είσαι απατεώνα με το χέρι.
Του λέει τι έχει να πει, καλά έκανε λέει και πέθανε. Ο Πίτερ Σίλτον. Ο Πίτερ Σίλτον λέει τον άλλον, τον δημοσιογράφο, καλά έκανε όπως είχε πέθανε, λέει γιατί μου έκανε ζημιά. Και εγώ τώρα θα είμαι στο πέρα. Α μην την πέθανε στα Φόκλαντ. Ο Σίλτον την έπεφτε στα Φόκλαντ. Η Θάτσερ. Τι είναι η γκόμενα του Σίλτον ήταν η Θάτσερ. Τι είχε δηλώσει ο. Ο Σίλτον δήλωσε, δηλαδή. Όχι, ήταν υπέρ. Ο Μαραντόνα. Και πολιτικά τι ήταν ο Σίλτον, αν ήταν υπέρ. Όχι, φυσικά. Μπορεί να ήταν κομμουνιστή και να ήταν από την άλλη τη μεριά που ξέρει τι ήταν. Την πλήρωσε ο Σίλτον. Λοιπόν, ο Στόπερ μα ακούν τώρα εκατοντάδε Στόπερ. Από το τοπικό μέχρι την Αλβαδινική. Ωραία. Το πατά μια το μέση, τρώσαι την κόκκινη σου κάρτα και φεύγει. Δεν ξεφτιλίζεσαι επειδή είναι λακαμά ο προπονητή σου. Βέβαια, τι είμαι εγώ για στιγμή. Απέσω ότι έπαιξε κόκκινη κάρτα και στην αχωρημένη του διαφορά. Όχι, κόκκινη. Εγώ κουμπαρτίσα και σένα να παίζω Black Jack στο καζίνο. Δεξιά, αριστερά και μη με κάνει. Τι με κάνει έτσι μόνο. Τι ζει, ρε. Τι ζει, ρε. Άμα δεν ποντάρει μια κόκκινη κάρτα και το κράσει το χρωματιστή. Άντε, ρε, πάμε σε κάτι. Ο μοίρα γίνεται εδώ στο Μετρόπολη του 95,5 των FM. 40 λεπτό για το κύπελο Απόλων Παραλιμνίου Άγιο Νικόλαο 1-1. Είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόρο 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνήστε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδεργές ασφαλείας, μουκέτα, χρηματοπιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου όσοι πάτε να βγάλετε κλειδιά immobilizer έχετε έκπτωση 20% για όποιο κλειδί immobilizer πάτε να κάνετε εκεί. Οπότε τηλεφωνείτε το 85-27-27, κλείνετε ραντεβού και το αποκτάτε με πολύ καλύτερη τιμή. 9.55 και όταν το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Αν νομίζετε ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ευθυνότερα μέσω ίντερνετ, κάνετε μεγάλο λάθος. Έτσι νόμιζα και εγώ, μου πήγα σε άλλες εργοβάσεις στη Βούλγαρη, με εξυπηρέτησαν αμέσως και μου βρήκαν ασφάλεια με οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Μην το σκέφτεστε, παιδιά, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 και ξενιάστε μια και καλή. Λέει ο φίλος. Ποιος? Ο Γιάννης. Τη Βραζιλία στο Μαρακανά έγινε. Αυτοκτόνησε ο παδί ναι, ναι, στο αγώνα. Βραζιλιάνη, μόλις έχασε το παγκόσμιο κύπελο, 2-1 κέρδισε τον τελικό Ουρουγουάη και κατέτησε το δεύτερο και τελευταίο μουντιάλ της ιστορίας. Βέβαια. Και μετά τον τερματοφύλακα, τον είχαν τον Φουκαρά να πούμε. Εγώ τα είδα τα γκολ. Δεν έφταιγε σε κανένα γκολ. Τα είδα τα γκολ. Εγώ στην τηλεόραση, στο σινεμά τα είδα. Δεν έφταιγε ο Φουκαρά σε κανένα γκολ. Τον είχαν εκεί αγράμματοι εκεί οι απολύτες στη Βραζιλιάνη. Το διώξανε τη δουλειά, τον παράτησε κόμενα. Μιλάμε, τα παιδιά δεν το μιλάνε. Απίστευτο. Μιλάμε για πρωτόγονη κατάσταση. Ειδικά ήταν 2-1. Παρακαλώ. Το ότι ένα πιτσιρικά center back εκτέθηκε από το Μέση δεν λέει τίποτα. Το έχουν πάθει πολλοί και θα το πάθουν περισσότεροι. Το highlight τη καριέρα του Ταμπίδα είναι η τρίπλα που του έκανε ο backup στον αγώνα Arsenal Newcastle. Ο μεγαλύτερο Έλληνα center back, ο Στέλιος Μανολάς, εξετέθηκε από το Ρωμάριο του 92 το Eindhoven AEK 3-0. Ρεσικόκινε. Όταν παίζει Eindhoven AEK, εντάξει, είναι μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει. Και ο Ταμπίδας που έπαιζε ο άνθρωπος, ο φοβερός αυτός αναλυτής που έπαιζε. Ωραία. Και κάνει ρόμπα και τα λοιπά. Ωραία. Και ο Καψής τον έκανε ο Γιώργος Γερίνα και οι δύο. Και ένα πάω Παναθηναϊκός έφυγε, τον έπιασε με μπλοζόν ο παππούς ο Μιχάλης. Τον ξέρει τον Μιχάλη τον παππού. Όχι. Τι καταξέρει αυτή την πόλη. Δεν ξέρω τον άλλο. Ωραία εκφράζει. Ο παππούς ρε είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τι εκφράσει είναι αυτές. Πριν εκφράσει. Άνθρωπο γουρούνι. Πώς μιλάς έτσι με μεριάτικα τρώει ο κόσμος. Προχώρα. Του μπορείστα. Δεν ξέρει τον παππού. Τώρα κάτσε άκου. Μάσα τη μαστίκα και άκου. Γιατί εσύ τι κάνεις. Τι κάνεις τι κάνω εγώ. Εγώ μιλάω. Δεν μας ανοστήκα. 8.500 λέξεις το λεπτό λέω. Δεν μας ανοστήκα. Πού την βρήκες. Πού την βρήκα. Την έκλεψα από τον Νικολίπτη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Α, την αλήθεια δεν θέλει. Βρήκα παράδειγμα και κάνω. Βρήκα κορόιδο τον Νικολίπτη, καλό παιδί, τον κλέβω τις μαστίκες. Αποθανατίζει τη στιγμή. Πολύ ωραία. Και παγκόσμιο κύπελο με τον καλύτερο παίκτη του κόσμου απέναντι. Όλος ο πλανήτης βλέπει εσένα. Το αϊτικό μετά το θυμάμαι εγώ. Και δεν το θυμάται και κανένας. Ο Άγγλος το 86 που του κάτσε τη στρίπια του Μαραντόνα, το καφενείο ψυχολογικά φάρμακα έπαιρνε. Μπράβο. Εκεί το σκοτώνεις. Καλύτερα να φας κόκκινη κάρτα. Άκου μέρη, σου λέω εγώ τώρα. Καλύτερα να φας κόκκινη κάρτα
Θα πούνε στο καφενείο τι έγινε, ρέδιρε το μέση. Ναι, ρέδιρα το μέση. Και κανένα, α σε κρόταν. Δεν σε κολλάει στο καφενείο. Τι έγινε, ρε, σκότωσε το ξύλο τον αυτόν. Τον πάτησε πλωτσιά, τον έστειλε δολοφόνε. Και τον έκανα, δολοφόνο όταν. Δεν λέει, κοίτα τι έκανε. Λέει, τον πλάκωσε. Τον πλάκωσε στο μέση τη κλωτσιέ. Σημαίνει ότι. Εντάξει. Του πούλησε και μάγκια με άθλιο τρόπο, βέβαια. Τώρα αυτό τον είδε όλο ο πλανήτη. Γελάει με αυτόν. Με τη μάσκα. Είναι. Άτε, ο άνθρωπος για τον οποίο θα δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα για να τον αποκτήσουν. Τον αρεγόκι. Ο στόπερ. Βρε στοπεράρα είναι, άλλο σου λέω. Ο στόπερ έπεσε σε εξτρέμ τώρα. Ο στόπερ έπεσε σε δεκάρι. Δεν φταίει ο στόπερ το παιδί. Στόπερ, πολύ καλό παιδί. Δεν έγινε ντουμπλάρισμα. Δεν έγινε ντουμπλάρισμα από κανέναν. Το είχαν παρατήσει το παιχνίδι. Εκεί, το λάθος του στόπερ δεν το σκοτώνει στις κλωτσιές. Τον πατήσει μια τον κοντό. Να τιμωρεί και τον προπονητή του κοντού. Περίμενε, ρε παιδί. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο ωραίο. Τι να κάνει. Να τον πιάσει και να τον πετάξει. Να τον πιάσει και να τον πετάξει. Δεν θα τον έβριζε κανείς. Έτσι έκανε ο σχολεμένος ο πατέρας μου στον Κούδα στην Τούμπα. Δεν θα τον βρει γιατί τον έπιασε. Κερδίζει την κόρνα ο Άρης, κατεβαίνουν, που λες. 34 ο πατέρας μου, κάνει αντεπίδευση ο Πάουκ, φεύγει. Κούδας Παρίδης, Ασλανίδης. Και είναι ο Ραπτόπουλος μόνος του με το σπίτι του, που να του πιάσει αυτό. Και φεύγει ο Κούδας και τον αγκαλιάζει και τον δεν είχε κάρτες τότε, του δίνει και ένα φελί να γίνει Ευρώπα. Θα το σκοτώσει τον Κούδα. Αυτό δεν είναι. Να τον πετάξει κάτω μια σκοτώ. Κάνει αυτό. Ναι, αυτό να κάνει. Ξέρεις τι ρεζιλίκι είναι να σε κάνει ο άλλος έτσι. Τι με κοιτάς ρε κόκκινε, δεν το ξέρεις το αντικείμενο. Άκου τώρα, ακροατής. Εσύ άμα χάσεις το κουμάρι 1 εκατομμύριο. Λέμε. Θα πούνε όλε φοβερός παιχταράς έχασε. Άμα κερδίσεις 1 εκατομμύριο στο κουμάρι, πάλι φοβερό παιχταρά θα σε πω. Τον άλλον με τη μάσκα που εκθέθηκε. Όλα τα κανάλια για 5 χρόνια, 10. Θα δείχνουν αυτή, θα δείχνουν αυτή τη φάση. Πώς δείχνουν τα highlight του Σιφιανόπουλου. Γιατί... Πώς δείχνουν τα highlight του Σιφιανόπουλου και το Χατζηπαναγκή. Ναι, έτσι. Εντάξει. Ο Χατζηπαναγκής τώρα. Ο Σιφιανόπουλος καλό μπάκι ήταν. Πολύ καλό. Καλό μπάκι ήταν. Όλη η ζωή του Σιφιανόπουλου είναι εκείνη η τρίπλα που έκανε το Χατζηπαναγκή. Τρίπλα ή τρίπλα. Ήμουνα στο μάτι το 10 χρόνια. 13. Με τον πατέρα μου. Το εκείνο το 3-2 είχα την ευλογία να πάω να το δω γιατί βλέπα μοιρακλή τότε. Θέλαμε να δούμε μπάλα. Και πηγαίναμε στο Καφτατζόγλου. Τι άδω τον Άρη. Το 83 με τον Αντώνη Γεωργιάδη Καρτενάτσιο να παίζει. Πώς θα γίνει, για. Ενώ... Ο Στυλιανόπουλος, με συγχωρείς. Έχει ψυχολογικά. Έμενε στην ιστορία και τον έκανε ο Χατζηπαναγκής. Στο αεροπλάνο ξεκίνησε το έργο, με έλεγε ο Χριστίδης. Το τι τον κάναμε στο αεροπλάνο. Το τι γέλιο ρίχναμε στο αεροπλάνο με τον Στυλιανόπουλο. Ο Στυλιανόπουλος ο Φουκαράς, τώρα τι να κάνει. Πατάς ένα κλωτσίδι τον Χατζηπαναγκή, το σηκώνεις και σε μπερδεύεις. Δεν γίνεται. Αν προλάβεις. Γιατί μπορεί να το ρίξει και πάνω και το ρίξει και κλωτσιά, να σε περάσει 2 φορές από πάνω. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Ακούγομαι φιλοσοφία. Σωστή λάθος, αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Πώς αντιμετωπίζουν οι ακροατές. Βεβαίως. Ενώ αλλιώς θυμούνται σαν τον που χτύπησε το Μέση γιατί δεν μπορούσε να το σταματήσει. Αλλά τι περιμένεις λέει από μαθητή του Αλέφα του. Όχι, ρε, η μεγαλύτερη είναι ξαφνικά αυτό που λες. Γιατί δεν διαβάζει όλο το όνομα. Ποιος ένιξε. Γιώργος Κιωσές. Ή Κιώσες. Ναι, αλλά το Σιλιανόπουλο ούτε καν τον ήξερε τώρα αν δεν γινόταν αυτό. Δεν θα το θυμόσουνα. Παιδάκι μου, ο Στυλιανόπουλος έπαιξε 200 μάτς. Έχει κόψει κόσμο, έχει κάνει φάουλ, έχει το τριπλάρα, το βάλαν στην... Έχει κάνει ό,τι τα έχει κάνει όλα, έτσι. Αυτό θυμούνται. Το Στυλιανόπουλο θα τον ήξερε κανένας. Το θυμούνται με τον Χατζηπαναγκή. Πάντα έτσι. Μιχαλάκη, γιατί είμαστε φελοί, αν θες τεκμηριώσεις. Είμαστε φελοί, ναι. Λέει, είμαι φελός, λέει εγώ. Εσύ είσαι φελός. Θέλω να το τεκμηριώσεις. Ναι, τεκμηρίωσέ το και αυτό είναι το σωστό. Πες γιατί είναι φελός. Άσε μας ρε κόκκινε με το χέρι του Θεού με τον πρέζο καρνάβαλο. Παράδειγμα προς αποφυγή τα παιδιά όλου του κόσμου πρέπει να είναι. 9.50. Ούκο λίγες φορές έχω πει ότι για μένα από τη στιγμή που έπαιζε σε πολλά παιχνίδια με τη χρήση αυτή τη ουσία θεωρείται το παρισμένο. Εντάξει. Και ούτε είπα ότι. Απλά λέω τότε ήταν μια κίνηση και με αυτό που δήλωσε με τον αγώνα που λέει. Είναι η απάντηση για τα Φόκλαν, γιατί ήταν και αριστερός στο Μαραντόνα. Εντάξει. Καλά έκανε και ήταν αριστερός. Ο δικαίωμά του να ρωτήσει. Αυτός είναι τα αριστερός. Ήταν πλούσιος και έδινε τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Ο Πελέ Φράγκο δεν έχει δώσει κανένα πουθενά. Ο Πελέ με την κόρη δεν την αναγνώρισε. Ο Πελέ έκανε με την καθαρίστρια την κόρη. Και δεν την αναγνώρισε. Δώσε το όνομα στο παιδί, ρε παλιά άνθρωπε. Τόσα λεφτά έχει. Δώσε το όνομά σου στο παιδί. Δίνε και 1.000 ευρώ κάθε μήνα.
Μπαγλάμα, καλύτερος άνθρωπος ήταν ο Μαραντόνα από τον Πέλε. Καλύτερος άνθρωπος ήταν. Όχι επειδή ήταν αριστερός. Επειδή είχε τη δυνατότητα να είναι, να είναι το νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο και είναι και ήταν. Ήταν ταπεινός. Ταπεινότατος. Και λατρεύτηκε. Καλά, καλά έκανε και λατρεύτηκε. Πρέζα, με τα στραβά του. Ναι, ρε φίλε, τις αδυναμίες ο ένας άντρας. Εντάξει, τα είχε αδυναμίες. Ο Ντεπόλ δεν μπορεί να παίξει κανένα άλλο σύστημα από ότι αυτό το τύπο σημειώνε. Ούτε για την ΑΕΚ δεν είναι να βγει ο Γκατσίνοβιτς. Φίλε, μην υποτιμάσαι τόσο πολύ τη δουλειά που κάνουν κάποιοι πρόεδροι. Φυσικά τον Ντεπόλ τον έβαλε. Άμα ήταν, θα βάζει τον Τιμαρία εκεί πέρα. Ή θα βάζει τον Τιμπαλά εκεί πέρα. Ήθελε να, αυτός, να πάρει το κέντρο αυτού του τρει παιχταράδε. Αυτοί οι τρει παιχταράδε εγκλωβίστηκαν. Και το είδε δημοσιογραφικά και ο Μάτζιος, τον οποίο του δίνω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Έτσι πρέπει να είναι αναλυτές ποδοσφαίρου. Όχι πήγε την μπάλα δεξιά-αριστερά και ένα τσιγάρο δρόμος και διακογιάννηδες. Έτσι πρέπει να είναι. Ανάλυση να κάνουν. Κόβεις το ρυθμό, λέει, με το ράπ, λέει, και σε λίγο θα αργήσει και ο ΠΑΟΚ. Λέει, γι' αυτό είσαι θέλω. Εσύ, κριτικός, ε. Σας βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και εσύ πετάς αυτή τη θαλάδα. Και επειδή τον βρίζω, τι πάει να πει, ότι δεν με γουστάρει. Καλά κάνεις. Γιατί. Και αν με βρίσκει. Αξιολογεί, λέει, ότι κόβω το ρυθμό. Τον κόβει το ρυθμό, ρε φίλε, δύο μιλάνε, όχι ένα. Τον κόβει το ρυθμό, ρε. Δύο μιλάνε, όχι ένα. Είσαι ασυναίσθητο, να πούμε. Δύο μιλάνε, όχι ένα. Εμίλα. Εσύ που έλεγε λοιπόν πριν από δύο χρόνια όταν πήγε στην Παρί ο Μέση. Ναι. Και δεν σου τι λέω, ρωτάω. Βρέτε πάρα μου την πει, θα σε απαντήσω. Όχι. Που έλεγε ότι τελείωσε ποδοσφαιρικά και σου έλεγα περίμενε, περίμενε. Αυτό περίμενε ο Μέση. Την Παρί περπάταγε. Η Αργεντινή ήταν το θέμα. Πέτος είναι καλός στην Παρί. Πέτος είναι καλός, ναι. Όταν μου πάει... Είπε ο ίδιος, ναι, ότι πέρσι ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον COVID. Ναι. Άρα αποδεικνύει ότι έλεγε αλήθεια. Δεν λέμε ότι και έχουμε να κάνουμε το εξής. Όταν βλέπω εγώ ένα μπέκτη κόκκινο με την κόμενά του να ανεβαίνει 7 φορές το μήνα στον πύργο του Άιφελ να πιει καφέ, έχεις δει κανέναν σε πάει στον πύργο του ΕΤΕ πιει καφέ να πούμε κάνα νεοφερμένο παίκτη. Τι είναι αυτό, πήγε μια φορά, δύο τελείες. Τι πήγαινε στον πύργο του ΕΤΕ να πίνω καφέ ή το Άιφελ απάνω, πήγα μια, δύο τελείες. Ναι, δεν είναι το θέμα αυτό. Τι? Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα ποδοσφαιριστή, ναι, με έναν τρομερό εγωισμό, ένα κακομαθημένο παιδί όπως είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει μια φθήνουσα πορεία και πάει να απομυθοποιήσει ο ίδιος τον εαυτό του με το φινάλι της καριέρας του. Και έχουμε έναν άλλον, ο οποίος όχι μόνο δεν τελείωσε, πάει να πει, να πει στο πάνθεον των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος του κόσμου. Με το φινάλι της καριέρας. Εντάξει, εντάξει. Γιατί δεν είναι ο Πελέ στα νιάτου ή ο Μαραντόνα στα νιάτου. Φτάνει, βρε, φτάνει. Λοιπόν, για σήμερα. Φτάνει. Να μιλήσουμε για σήμερα. Ξέρω εγώ ότι μας μπαίνει ο χρόνος να μιλήσουμε. Γαλλία Μαρόκο. Κουμάρι. Τι βλέπεις. Ε, βασικά βλέπω πολλά φάουλ. Αυτό είναι. Κουμάρι. Βλέπω πολλά φάουλ. Και δεύτερον. Πόσα φάουλ βλέπεις. 25 και πάνω. Σε όλο το μάτς. Ναι. Πόσο πληρώνει αυτό. 2,20. Τα ξέρει όλα για το κουμάρι. Είναι μαρτής αριστούχος. Πώς θα δώσω δηλαδή, κάτι. Όταν το παίρνει κατιούσα κλίμακα. Ναι. Πώς θα δώσω κάτι, ρε φίλε, δεν το ξέρω. Τι δίνεις, ρε. Over 25 μισό φάουλ. Το ανέτρεψες το κακό σου ξεκίνημα. Το θέμα είναι ότι συν στα λεφτά. Πας καλά, άστο. Είναι συν στα λεφτά, αυτό έχει σημασία. Του λέω στο στόμα. Λοιπόν. Πας καλά, εμένα άκου. Και περιμένω να σκοράει ο Κριεσμάν. Ο Κριεσμάν. Ο Κριεσμάν. Ο λόγος. Ο Ζιρού ψηλά θα έχει πρόβλημα. Δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κόλπο το κεφάλι. Γιατί. Γιατί στον αέρα οι Μαροκινοί δείχνουν ότι. Είναι ο στόπερ λείπουνε. Θα λείπουν. Όποιο και αν μπαίνει όμω δείχνει. Δεν ξέρω. Οι δύο στόπερ λείπουνε, λέει. Το ρεπορτάζ, εγώ δεν το ξέρω. Θεωρώ πιο πιθανό να προσπαθούν να κλείσουν Ζιρού, Εμπαπέ και να βρει χώρο γιατί και καλά πόδια ο Κρίασμαν. Αυτό το είπε το πρωί ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης δεν το άκουσα, συντόν. Ότι θα ντουμπλάρουν τα πλαϊνά γιατί η Γαλλία θα απλώνει το παιχνίδι, θα το ντουμπλάρει. Γι' αυτό έδωσα και εγώ σκόρερ το Σουάρες σήμερα στον ΠΑΟΚ. Το Σουάρες. Παίζει, δεν παίζει ο Σουάρες. Παίζει ή δεν παίζει. Μου φαίνεται πιθανή εντεκάδα. Ε, όχι, ο Αγκούστο παίζει. Ο Αγκούστο Σβάμπ και ο Μπίσεμα. Δεν παίζει ο Σουάρες. Λοιπόν, παίζει ο Αγκούστο, ο Σβάμπ και ο Μπίσεμα. Εγώ δίνω σκόρερ τον Αγκούστο σήμερα. Anytime. Γιατί το δίνω τον Αγκούστο σήμερα. Anytime. Γιατί, τι θες, θα μας διώξεις. Σιγά, η Μπαρτσελόνα θα παίξει. Θα σκάσουμε και 5 λεπτά. Φύγαμε από τώρα. Πέταν. Λοιπόν, κάτσε να δώσω τα αυτά για τον ΠΑΟΚ. Δίνω σκόρερ Αγκούστο. Δίνω πέναλτι στο μάτς. Δίνω και γκολ-γκολ. 2-3 γκολ. Ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα πάει τώρα ο Κάργας και ο Μάργας. 2-3 γκολ. Όπως παίζει ο Αναστόπουλος, δεν μπορεί να ανοίξει. Παίζω σκόρερ τον Αγκούστο.
Γιατί θα ντουμπλάρουν τους δύο πλαϊνούς που είναι πολύ καλοί ο Αναστόπουλος, τον ξέρω πώς λειτουργεί. Σαν να μιλάμε τον Αλέφατο. Θα πιάσει τους καλούς με ντουμπλέξ και θα αφήσει τον άξονα και θα πει: έλα μόνο να με κάνει γκολ, Αγκούστο. Όπως είχα κάνει εγώ με τον Αλέφατο, που του λέω: πιάσει εκεί, εκεί και εκεί. Α, το κούτσι ήσυχο, μόνο θα σου κάνει γκολ ο κούτσι και του κάνει δύο. Είχε πέντε μήνες να με μιλήσει ο Αλέφατο. Είναι 14 και τέτσι. Εσένα βρήκε να κάνει. Εμένα βρήκε, λέει, να κάνει. Μα του λέω: παίζει 4-4-2. Άτσι, καριστέρα ήδη. Θα πιάσει αυτό, λίμπερο ο άλλο, ο Γιαννόπουλο. Ωραία. Θα χάφει 3-3. Ο ένα ο Χαφ θα πήγαινε και ένα καλό πλαϊνό, άρεσε, δεν θυμάμαι ποιο. Θα το στείλει, λέει, εκεί πέρα. Ο Κούτσι λέει: κάνει γκολ. Δεν ήξερα τότε. Ο Κούτσι στην αρχή ήταν, τότε, μετά πήγε. Αυτό το γύπτο, λέω: μαύρο ήταν και ο Κούτσι. Τι να κάνει αυτό ο γύπτο, μου λέει. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν είναι μαύρο. Πρέπει να πάρει τώρα το χρώμα του Κούτσι, θα κάνουμε τώρα. Τον είδα λίγο μαυρίδερο εκεί. Ένα κόβιρε είναι αυτό κόφτη είναι. Του πιάνει καλά αυτό. 4-3 το σκορ. Δύο γκολ ο Κούτσι. Παίρνω τηλέφωνο την άλλη μέρα. Στον μπάνιο είναι ο Νίκο. Πού να βγει, τρεις μήνες στον μπάνιο ήταν. Δεν με μιλούσε καθόλου. Αυτό ήταν. Λοιπόν, για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε απόσυρση αυτοκινήτου, αφήκω στο Δημήτρη. Τηλεφωνείτε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αδερφή Κωνσταντίνη κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. Υπενθυμίζω 9.55 και όταν το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας της σημερινής εκπομπής, αφού σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με Καλαμάτα για να μάθουμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου για αυτή τη σειρά του θεσμού. Απόλλων Παραλιμνίου, Άγιος Νικόλαος 1-1 σκορ ημιχρόνου. Και να πω τι καλύτερο από το να απολαύσει το αγαπημένο σου μάτς στο παγκόσμιο κύπελο, παρέα με τη Ρετσίνα και Χρυμπάρι. Η μοναδική στο είδος με 50 διεθνείς διακρίσεις, το γνωρίζει ότι το Χρυμπάρι αποτελεί σημείο αναφοράς από τη Ρετσίνα από το 1939, αφού είναι η πρώτη Ρετσίνα που δημιούργησε το ενοποιείο και χρήση. Παράγεται από 100% ροδίτη και αποτελεί ένα από τα πιο ελληνικά κρασιά. Ρετσίνα και Χρυμπάρι για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη μετάδοση του αγώνα. Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Μετρόπολης εδώ σε 95,5 FM. Πάμε στην Καλαμάτα. Καλό καιρό βλέπω. Μετάδοση από τον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, είσαι στον αέρα. Και από τον Γιώργο Κασταρίκο. Και από τον Γιώργο Κασταρίκο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Με τον ΠΑΟΚ θυμίζω να παίζει με Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια δεξιά, Σάστρε αριστερά, Ράφα στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κάργας μαζί με τον Άσμπεργκ. Μπροστά είναι ο Φιλίπε Σοάρες μαζί με τον Αουγκούστο, Πίτσε Βαρσερόλο Δεκαριού, Κωνσταντέλια, Νάρη και Ολιβέρα. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που έχει πολύ κόσμο, πάρα πολύ φίλοι της Καλαμάτας και αρκετοί έως πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι τουλάχιστον 400 φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι εδώ στο ασπρόμαυρο πεταλάκι. Θα μου πείτε όλο το γήπεδο ασπρόμαυρο είναι, αφού και τα χρώματα της Καλαμάτας είναι το άσπρο και το μαύρο. Μέντες, Μαβικά, Κωνσταντινόπουλος, Μπακαγιώτο, Λουπάνο, Ασίγμα, Παπατόλιος, Καραγκούνης, Μόσερ, Ρόβας και Αρναρέλης. Είναι η 11 για τον Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος βλέπει το παιχνίδι από τα δημοσιογραφικά θεωρία, καθώς είναι τιμωρημένος. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης έχει κερδίσει ένα φάουλ η ομάδα της Καλαμάτας και αυτή είναι η πρώτη φάση μπροστά στις δύο εστίες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα μετατρέψει σε τυπική διαδικασία το δεύτερο παιχνίδι, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να παίξει σοβαρά, πειθαρχημένα και να μην υποτιμήσει την Καλαμάτα, που είναι προφανές ότι έχει ένα ισχυρό κίνητρο. Παίζει με μια ομάδα τη Super League, παίζει με τον ΠΑΟΚ και φυσικά όλοι αυτοί που είναι εδώ στην Καλαμάτα έρχονται και του χρόνου να είναι εδώ ο ΠΑΟΚ, αλλά για το πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα, η οποία έχει να δώσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό και υπήρχαν αρκετές αλλαγές από τον Νίκο Αναστόπουλο. Αουγκούστο είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Με Μόβε Φανής ο ΠΑΟΚ με το Πίστεσβαρ να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και το Φιλίπε Σοάρες να παίρνει την μπάλα και να κάνει μια παλιά κατά τον Τιέκο Πίστεσβαρ, αλλά σταματάει η μπάλα. Αυτή τη φάση την είχαμε δει στα φιλικά στην Λάρνακα και μάλιστα υπήρξε και γκολ έτσι από το Diego Pistvar σε ένα από αυτά τα φιλικά. Τώρα είναι σε θέση άμυνας ο ΠΑΟΚ με τον Αουγκούστο να βάζει την κόντρα, να ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα από όσο θα ήθελε ο Μαβικά. Η μπάλα κατοχή για τον ΠΑΟΚ, καλά γίνεται το λάθος. Ο Μαβικά ξανακερδίζει την μπάλα, πάει στο σημείο εκεί όπου μέσα στην περιοχή θα γίνει ένα λάθος και θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ από το Ρόβα και προσπαθεί να βγει ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος περνάει, μένει όρθιος, όλα αυτά από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας πάει την μπάλα για τον Ολιβέρα, ξανά για τον Κωνσταντέλια. Το πλάγι όμως είναι τώρα για την ομάδα
της Καλαμάτας από τα δεξιά, όπως επιτίθεται πολλά μέτρα όμως κάτω από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του τερματοφύλακα του Μέντες, ο οποίος αντικαθιστά τον Ταΐρη, ο οποίος είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Δεν ήταν καλή η μετάβαση από πλευράς της Μαύρης Θύελλας και έτσι έχουμε το πλάκιο για τον ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0, χωρίς φάση μπροστά στις δύο εστίες, με τον Άσμπερκ να δίνει την μπάλα στον Κάργα. Ο Κάργας, ο οποίος σηκώνει κεφάλι και βλέπει το Σάστρε, Σάστρε από τα δεξιά. Σάστρε ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, ξαναδίνει στον Κάργα. Κάργας κουβαλάει την μπάλα στο ημικύκλο, στον χώρο του κέντρου, δίνει στον Άσμπερκ. Πλέον μόνο ο Κοτάρσκι είναι στο άλλο μισό του γηπέδου. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Κωνσταντέλιας για τον Διέγκο Μπίσεσβαρ. Από τα αριστερά, ο Διέγκο Μπίσεσβαρ αλλάζει παιχνίδι πίσω για τον Κάργα. Ακροβολίζεται στα δεξιά ο Σάστρε για να πάρει την μπάλα και τα καταφέρνει. Ζητάει την μπάλα ο Νάρη που είναι στη γραμμή. Από τα δεξιά θα πάρει την μπάλα, κλείνεται, πάει να παίξει το 1-2. Η μπάλα επιστρέφει στον ίδιο από κόντρα. Αλλάζει παιχνίδι με τον Φιλίπε Σοάρες. Η μπάλα πηγαίνει στο Σάστρε. Σάστρε θέλει στήριγμα. Θα βγάλει τη σέντρα εκεί όπου θα έχουμε μία ανάποδη κεφαλιά. Σώζουν το κόρνερ εκεί οι παίκτες της Καλαμάτας και διώχνουν την μπάλα μακριά σε πλάγιο out με τον Λουτσέσκου να επαναφέρει την μπάλα στο Ράφα Σοάρες και αυτός γρήγορα να δίνει την μπάλα στον Αυγούστο. Αλλά έχουμε offside. Είναι το πρώτο offside στο παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το site το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση του Ελεύθερου. Μάλιστα και οι στόπερ δείχνουν να ανεβαίνουν λίγο. Αλλά την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος με ένα βαθύ βολέ θα διώξει την μπάλα, θα τη στείλει εκεί όπου κινείται. Αλλά έχουμε offside εκτεθειμένο το φόρ, το ρόβα για την ομάδα της Καλαμάτας και επομένως ως μη γενόμενη αυτή η φάση ή προσπάθεια επίθεσης προσπάθησε κάνει η γηπεδούχος ομάδα. Ο Αυγούστο είναι αυτός ο οποίος θα στήσει την μπάλα και θα δώσει τον Diego Μπίσεσβαρ. Αυτός ξανά για τον Αυγούστο και αυτός για τον Ράφα Σοάρες από τα αριστερά. Ράφα Σοάρες στον άξονα για τον Μπίσεσβαρ. Η μπάλα πηγαίνει στο Φιλίπε Σοάρες και αυτός πίσω για τον Νάσμπερκ. Νάσμπερκ ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Κάργας, ο οποίος ανεβαίνει τη γραμμή από τα δεξιά. Ζητάει την μπάλα ο Σάστρε. Σάστρε, η μπάλα για τον Φιλίπε Σοάρες, ο οποίος με ανάποδο φάλσο στέλνει την μπάλα προς τον Ολιβέιρα. Διαβάζω τη φάση εκεί ο Λουπάνο και διώχνει την μπάλα και έχουμε κεφάλι. Στη συνέχεια το οποίο κάνει ο Φιλίπε Σοάρες για να κόψει την επίθεση της ομάδος της Καλαμάτας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλαμάτας στο 7ο λεπτό 0-0, χωρίς κάποια φάση μπροστά στις δύο εστίες, με την Καλαμάτα να κερδίσει αυτό το στημένο, η μπάλα να πηγαίνει εκεί όπου κινείται και ζήτησε την μπάλα ο Ασίγμπα. Κάνουν την μπάλα όμως παίκτες Καλαμάτας και ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, η μπάλα πάει για τον Άρη και τελικά πρέπει να έχουμε out. Προστάρεψε την μπάλα με το σώμα του εκεί ο και αυτό και σαν αποτέλεσμα η μπάλα να βγει στην προσπάθεια του Νάρη να διεκδικήσει την μπάλα ή να κερδίσει τέλος πάντων αυτό το κόρνερ. Μια που έλεγες νωρίτερα και εσύ Γρηγόρη για τις καιρικές συνθήκες, υπήρχε μια πρόβλεψη για βροχή, αλλά μετά τις 4.30 με αναφανία θα επιβεβαιωθεί. Η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου, είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, είναι σχετικά καλός ο αγωνιστικός χώρος. 8 λεπτό της αναμέτρησης και ο Μέντες δεν έχει εκτελέσει ακόμα αυτό το ελεύθερο, ζητώντας τώρα από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Ο Μέντες στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου με αυτό το βολέα προς τα αριστερά. Πηγαίνει ο Αγκούστο να διεκδικήσει την μπάλα, ο Ράφα Σοάρες την επαναφέρει στο άλλο μισό, συνεχόμενες κεφαλιές. Σοάρες θα χαθεί η μπάλα, ο Αυγούστο θα την ξανακερδίσει. Μπίσεσβαρ για τον Αυγούστο. Αυγούστο πετάει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κάνα δούμε την προσπάθεια του Κωνσταντέλια που πηγαίνει στα πλάγια. Δείχνει να μένει όρθιος και τελικά η μπάλα συνεχίζεται με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην κάνουν καλό κοντρόλ και η μπάλα τελικά να είναι επιθετικό φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του Τσεμεντερίδη, του διετή της αναμέτρησης, ο οποίος φέτος ανέβηκε στους πίνακες στη Super League. Να πούμε ότι έχει στηρίξει έναν αγώνα πρωταθλήματος Βόλος Λαμία 2-2 και έναν αγώνα κυπέλου με μια νίκη της Καλυθέας που πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που σφυρίζει τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά αγώνα επίσημο είτε σε πρωτάθλημα είτε σε κύπελο. Εκτελέστηκε το ελεύθερο από τους παίκτες της Καλαμάτας. Ο Νάσμπερκ θα πάρει την μπάλα ανάποδη κεφαλιά του Μπίσεσβαρ. Επιμένει ο Κωνσταντέλιας. Κατοχή για τους παίκτες της Καλαμάτας. Ένα γέμισμα για να περάσει μπάλα στο άλλο μισό με το Ρόβα να χάνει την μπάλα. Να έχουμε αλλεπάλληλες κόντρες. Έπεσε και διεκδίκησε την μπάλα και ο Μόζερ. Τελικά ο ΠΑΟΚ θα κλέψει την μπάλα με τον Αυγούστο. Νέο λάθος. Πίσω η μπάλα στον Νάσμπερκ. 9 λεπτά συμπληρωμένα. 0-0 εδώ στην Καλαμάτα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα,
μετά από ένα μήνα ακριβώς ο ΠΑΟΚ δίνει αγώνα επίσημο. Θυμίζω ότι την άλλη Πέμπτη παίζει με το Πανετολικό στην πρώτη στροφή του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος. Καπάκι αμέσως μετά, πριν φύγει το 2022, ξανά εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Αλλά στην παρούσα φάση αυτό που ενδιαφέρει τους ασπρόμαυρους είναι να πάρουν σήμερα τη νίκη και να γλιτώσουν έναν μπελά που θα μπορούσαν να έχουν ή θα μπορεί να έχουν στο κεφάλι τους εν ώψη του δεύτερου αγώνα που είναι στις 10 Ιανουαρίου, 10 ή 11, δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία από την ΕΠΟ. Αουγκούστο πετάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, τρέχει ο Ολιβέιρα να τη διεκδικήσει. Πρώτος την μπάλα όμως εκεί πολύ δυνατά ο Μαβιγκά, ο οποίος πηγαίνει και πλάγια για να ελευθερώσει την άμυνά του. Ο Ολιβέιρα κάνει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του Τσεμετερίδη και μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο από τον Γεώργιο Καστάνη που είναι εδώ παρέα μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και από μένα. 10 λεπτά επί της ουσίας χωρίς φάση, χωρίς ευκαιρία είτε για τον ΠΑΟΚ είτε για την Καλαμάτα. Με ένα παιχνίδι στο οποίο οι κινήσεις των παικτών κυρίως εστιάζονται στην απεκλωβιστούν από τα μαρκαρίσματα. Κυρίως έχουμε και κινήσεις τακτικής και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν καταφέρει ακόμα είτε με τον Κωνσταντέλη από αριστερά είτε με τον Άρη από δεξιά να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Μέντες. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτς ισορροπημένο στο οποίο μέχρι τώρα έχουν γίνει και λάθη και από τις δύο πλευρές. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ολιβέιρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ το οποίο σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής αναμέτρησης και δεν επιτρέπει καμία αμφισβήτηση επί αυτού, επί της απόφασής του. Ο Μπίσεσβαρ για πρώτη φορά αρχηγός, φάουλ και στον Μπίσεσβαρ το οποίο αφήνει το πλεονέκτημα όμως ο Τσιμεντερίδης, ο διαιτητής αναμέτρησης. Έλεγα ότι ο Μπίσεσβαρ ξεκινά για τρίτη φορά βασικός από την έναρξη της σεζόν, αλλά πρώτη φορά που φορά ταυτόχρονα με την παρουσία του στην αρχική δεκάδα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αρκετοί φιλαθλοί στο γήπεδο δεν έχουν γεμίσει πάντως όλες οι θέσεις. Κυρίως απέναντι που βλέπουμε και το παιχνίδι τώρα με τον ΠΑΟΚ με τον Ράφα Σουάρες από αριστερά. Αυτός θα δώσει για τον Ντόουγκλας. Ο Ντόουγκλας κάνει την κίνηση προς τα πίσω για τον Κάργα που παίζει σήμερα δεξί στόπερ. Αυτός με τη μία για τον Σάστρε. Ο Σάστρε ζητάει από τον Άρη να κάνει την κίνηση τελικά. Κρατάει την πάλα από την πίσω του αντιπάλου του. Σάστρε θα δώσει έξυπνα αμέσως για τον Φιλίπε Σουάρες. Και ο Φιλίπε Σουάρες με μία παράλληλη παλιά από αριστερά κάνει λάθος συνεννόηση με τον Ράφα που παίζει αριστερό μπακ, πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας ανάμεσα στην τοπική ομάδα που αγωνίζεται στη Super League 2 στον Νότιο Όμιλο και στον ΠΑΟΚ. Το μικρόφωνο και πάλι στον Γεώργιο Ζαέρη. Γεωργό. Με τον ΠΑΟΚ να έχει αυξήσει την πίεση του για να γίνεται πιο γρήγορα κάτοχος της μπάλας, όπως τώρα για τον Άρη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά, θα δώσει ο Σάστρε και αυτός για τον Αουγκούστο. 12 λεπτά συμπληρωμένα 0-0. Ράφα Σουάρες από τα αριστερά ζητάει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Κλείνει προς τον άξονα. Κωνσταντέλιας ψάχνει να βρει στήριγμα. Το στήριγμα του είναι πολύ μακριά από την περιοχή. Ο Αουγκούστο. Αουγκούστο θα δώσει την μπάλα στον Διέγκο Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ ψάχνει να βρει στήριγμα. Κάνει την κίνηση και φεύγει ο Ράφα Σουάρες. Μια καλή σέντρα τώρα χρειάζεται. Γίνεται η σέντρα. Ένα σούτ από το Σάστρε πάνω στην κίνηση. Ως σκέψη καλή, ως εκτέλεση κάκιστη, η μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μέντες, ο οποίος θα πάρει μια άλλη μπάλα από τα Ball Boys. Ναι. Ήθελα να σου ρωτήσω, ξέρουμε καταρχήν ποια είναι η κατάσταση του Ίγκανσον, γιατί από ό,τι μαθαίνω είναι τραυματίας και δεν μπορείς να συμμετέχει στο παιχνίδι. Ναι, αν είναι κάτι ανησυχητικό, δηλαδή. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους ήταν για αποφόρτιση. Ενώ να δούμε αυτή τη φάση με τον Αουγκούστο να δίνει την μπάλα στον Άρη, Νάρη να κάνει το σουτ, το Μέντες θα μπλοκάρει. Νομίζω ότι τον Ίγκανσον θα τον δούμε σίγουρα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να προξενήσει. Ναι. Και φαντάζομαι ότι εκεί θα δούμε και τον Αντρίγια Ζιβκοβιτς, γιατί ο Αντρίγια έχει μόνο δύο προπονήσεις στα πόδια του, χρειάζεται να κάνει διακοπές μετά την συμμετοχή του στο Μουντιάλ με τη Σερβία. Πιθανώς να δούμε και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και τον Καντουρί, γιατί δεν έχει υποστεί θλάση. Απλά σήμερα έκανε διαχείριση αφήνοντας συνολικά 6 ποδοσφαιριστές εκτός. Νομίζω ότι τον Νίκασο θα το δούμε βασικό με τον Κουλιαράκη στο μάτς με τον Πανετολικό. Ωραία, είπες ότι διαχείριση κάνει και ο Αναστόπουλος. Ξέρουμε περίπου, επειδή δεν έχω εικόνα από το μάτς της Καλαμάτας, πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαχείριση. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, 3 με 4 ποδοσφαιριστές που λογίζονται βασικοί δεν παίζουν αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Είτε είναι εκτός αποστολής, είτε είναι στον πάγκο, όπως είναι για παράδειγμα ο Ταΐρης. Όπως είναι ο Ανδρέας Στάτος, έτσι, ο οποίος είναι και αρχηγός. Ο Ανδρέας Στάτος παίζει στην Καλαμάτα. Γενικότερα δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία τα προστατεύει για να είναι πανέτοιμα για τον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης, γιατί εκεί μπορεί να διακυβεύεται και μισή κατηγορία. Έτσι. Η Καλαμάτα έχει γίνει λίγο μακριά από την κορυφή.
και χρειάζεται πάση θυσία εκεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί άμεσα την επιστροφή της στα σαλόνια της Super League, Γρηγόρη. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 14, το 0-0 παραμένει, ο Κωνσταντέλιας έχει την μπάλα από τα αριστερά, πάντα παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, δύο παίχτες παίρνουν πάνω του, δίνει την μπάλα στον Πίσεσβαρ για τον Κάργα, ο οποίος έχει περάσει το άλλο μισό του κηπέδου. Κάργας πάντα με την μπάλα, θα τη δώσει για τον Φιλίπε Σοάρες. Φιλίπε Σοάρες, ωραία η παλιά για τον Άρη, αλλά βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα ο Μέντες. Απλά να πω Γρηγόρη, γιατί το ξέχασα, ότι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είναι αμφίβολος για τον αγώνα με τον Πανετολικό είναι ο Κούρτης, γιατί αυτός έχει πρόβλημα στο γόνατο. Και κάτι άκουσα για πιθανότητα εγχείρηση. Αυτό δεν έχει διασαφανιστεί ακόμα. Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΧ είναι ότι θα πάει συντηρητικά τις επόμενες ημέρες. Αν δεν μπορέσει να το αντιμετωπίσει έτσι, τότε θα πει στο τραπέζι το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά η πρώτη ενημέρωση είναι ότι πάει συντηρητικά γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΧ εκτελέσει με τον Αουγκούστο να κρατάει την μπάλα από τα αριστερά, να αφήνει την μπάλα για τον Ράφα Σοάρες. Πλάγιο πρέπει να είναι για την Καλαμάτα, γιατί ναι, τελευταία κούμπησε την μπάλα ο Ράφα. Στο 15ο προς 16ο λεπτό της αναμέτρηση είμαστε. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Καλαμάτα να έχει στηθεί καλά σε ό,τι αφορά την άμυνά της. Δεν έχει βγάλει κάποια αντεπίθεση. Αυτό που την ενδιαφέρει και είναι προφανής ο λόγος και είναι καλό δεχούμενο, γιατί παίζει απέναντι στον ΠΑΟΚ, είναι να μην δέχεται γρήγορα και πολλές επιθέσεις. Τώρα, για παράδειγμα, η μπάλα πηγαίνει στο άλλο μισό με την Καλαμάτα να είναι αυτή η οποία διεκδικεί μια ευκαιρία. Κακή όμως η προσπάθεια εκεί από τον Μόσερ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κερδίσει ένα πλάγιο out, αλλά κοντά στην δική του περιοχή. Το πλάγιο out εκτελέστηκε με τον Ράφα Σοάρες να πετάει εκεί ο Πολιβέιρα. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πρώτος πήγε ο Ασίγμπα και μάλιστα βγήκε καλού κακού και ο Μέντες εκτός περιοχής για να προλάβει την μπάλα. Δεν χρειάστηκε. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας και τελικά έχουμε πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Παρόλο ότι έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου, να φοράει το σκούφο. Εντάξει, τα γούρια επέστρεψαν. Το φορούσε για να φανταστείτε και στην Κύπρο που κάναν μπάνιο εκεί στις παραλίες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ κατοχή μπάλα. Είναι σίγουρα ένα το σκουφί, είναι ολόκληρη συλλογή. Όχι, ρε, ένα αποκλείεται να είναι. Αυτό λέω. Το λογικό ναι, είναι αρκετά. Ναι, αρκετά. Σίγουρα είναι αρκετά. Αουγκούστο. Εδώ εμείς ρε εσύ έχουμε παραπάνω από τρία. Ο Αουγκούστο, ο Λουτσέσκου δεν θα έχει. Ράφα Σοάρες. Δεν είναι σαν το Θάτος που είχε ένα δερμάτινο. Ένα δερμάτινο, ναι, σωστό, ναι. Λοιπόν, ο Αουγκούστο θα προλάβει, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Έξαλλος ο Λουτσέσκου, γιατί δεν βλέπει μάλλον πράγματα. Αντίθετα, βλέπει πράγματα που τον εκνευρίζουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει 17 λεπτά χωρίς να έχει κάνει μια τελική προσπάθεια που θα αναγκάσει τον Μέντες ή γενικότερα την άμυνα της Καλαμάτας να αγχωθεί. Καλαμάτα αυτό το πρώτο 15 λεπτό το έχει βγάλει πολύ άνετα. Είμαστε ήδη στο 17ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Είναι και το σπίτι του Αναστόπουλου, ο οποίος κοιτάει πρώτα να φυλάει τα νότα του. Σωστό αυτό και μιλάμε για μια ομάδα η οποία ξέρει να αμήνεται. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται στην παρούσα φάση. Ίσως περίμενα λίγο πιο συμμετοχικό το Φιλίπε Σοάρες μαζί με τον Αουγκούστο. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το να κουβαλούν την μπάλα πιο πάνω. Κωνσταντέλιας συγκλίνει στον άξονα από τα αριστερά. Η κόντρα γίνεται, η μπάλα επιστρέφει στον Κάργα. Ο Κάργας κρατάει την μπάλα. Κάργας θα δώσει την μπάλα για τον Αουγκούστο. Αουγκούστο από τα πλάγια, κάθε την παλιά του είναι για τον Κωνσταντέλια. Δεν τσιπάει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Ασίγμα και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μέντες, ο οποίος με βολέ κατευθείαν παίρνοντας την μπάλα με την επιστροφή την έδιωξε μακριά. Ένα ακόμα offside, νομίζω ότι είναι το δεύτερο offside, το οποίο καταλογίζεται από τον βοηθό και το δέχεται ως υπόδειξη ο κύριος Τσεμεντερίδης. Να πούμε ότι σε αυτό το γήπεδο, όπως και στα περισσότερα φέτο, σε αυτή τη φάση του κυπέλου, δεν υπάρχει VAR. Θα πρέπει να συμφωνήσουν νομίζω και οι δύο ομάδες. Το μοναδικό παιχνίδια τα οποία υπάρχουν VAR, τα μοναδικά είναι δύο, εκεί παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο και ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Θα μου πείτε ότι και στην Καλαμάτα ήταν λίγο δύσκολο να υπάρξει γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για το VAR, αλλά το λέω αυτό γιατί υπήρχαν και παιχνίδια και άλλων ομάδων της Super League, αλλά δεν υπάρχει VAR. Εδώ γενικώς δεν υπάρχει. Είχαμε replay, δεν ήταν ξεκάθαρη εικόνα, για να πούμε κάτι μετά για το VAR, για τα κοντά και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγώ να προσθέσω αυτό που λες ότι VAR και η Β' Ισπανίας, μέχρι και τη Β' Σαουδικής Αραβίας έχουν VAR, μόνο εμείς εδώ υπό άλλα. Το πρωτάθλημα της Β' Ισπανίας είναι πολύ καλύτερο από το ελληνικό της Super League. Δεν αντιλέγω, λέω μέχρι και τη Β' Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Λοιπόν, Νέλσον Ολιβέρα, παλιά κατ' ο Ράφα Σοάρες, ο οποίος από τα αριστερά σπάει την μπάλα ξανά κατ' τον Νέλσον. Η πρώτη κόντρα τον ευνοεί, στέλνει ξανά την μπάλα στο Ράφα, θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί ο Ποντιέκο Μπίσεσβαρ δίνει με τη μία στον Άρη, αυτός με το τακουνάκι, ωραία για το Σάστρε. Η σέντρα του Σάστρε, η κεφαλιά την οποία πήρε ο Κωνσταντέλιας,
Δεν μπορώ να πω ότι ήταν φάση που ανησύχησε. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας. Μέχρι το τελείωμα ο συνδυασμός ήταν εξαιρετικός. Ήταν καλό, ναι, με το τακουνάκι του Νάρη, τη σέντρα του Σάστρε. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ δούλεψε καλά αυτή την επίθεση του. Γύρισε ο Γιώργος Καστάνης. Ναι, δούλεψε τουλάχιστον. Γίνεται μια προσπάθεια να, μέσα από συνδυασμούς να βρεθεί ο τρόπος προκειμένου ένας ή δύο παίκτες του ΠΑΟΚ να φτάσουν σε μια θέση βολής. Προκειμένου να επιχειρήσουν το σούτ και να σκοράρουν. Αυτή είναι η πρόθεση. Ο ΠΑΟΚ έχει βελτιώσει αισθητά, έχει ανεβάσει μάλλον, έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Δεν έχει φτάσει σε υψηλά ακόμα επίπεδα απόδοσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ελέγχει το ρυθμό του αγώνα υπό την έννοια ότι κρατούν οι παίκτες του την μπάλα περισσότερο και προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις προς την αντίπαλη εστία. Με μια επί της ουσίας καλή στιγμή το σούτ που περιέγραψε ο κ. Ζαΐρης που κατέληξε στα χέρια του Μέντες, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Μάλιστα, βλέποντας και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Καλαμάτα, παίζει με πέντε αμυντικούς πίσω όταν ο ΠΑΟΚ επιτίθεται, παίζει με μια διάταξη 5-3-2. Και 3-5-2 όταν επιτίθεται. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι είναι, Γρηγόρη. Άρα λοιπόν, εδώ με επιλογή Αναστόπουλου, όταν επιτίθεται το ΠΑΟΚ της Καλαμάτας, θέλουν να κλείσουν κάθε προσπάθεια αν θέλεις να δημιουργηθεί κάποιο κενό, κάποια τρύπα στην αμυνά τους. Τώρα η προσπάθεια έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ απομακρύνει ο Πίσης Βαρμακεφαλιά. Έρχεται ο Κωνσταντέλια, τσιμπάει την μπάλα να κάνει το λάθος και γίνεται, προσπαθεί να γίνει μια σέντρα. Έρχεται ο Ρόβας έξω από την περιοχή, θα κοπεί, θα ξανακρατήσει την μπάλα. Περνάει σέντρα, αλλά εκεί ελέγχει όμορφα ο Ράφα και θα βγει μπροστά ο Πελίπε με τον Πίσης Βαραυτός. Αριστερά την τσιπάει και τον Ολιβέρα, αλλά προλαβαίνει αποτελεσματικά για να δούμε ο Μόσαρ να κάνει το σούτ, αλλά τελικά μπλοκάρει ο Κοτάρσκι, ο οποίος βρέθηκε εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής και δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Το καλό για αυτούς οι οποίοι βλέπουν το παιχνίδι είναι ότι δείχνει ακομπλεξάριστη Καλαμάτα και πολύ στα βέβαια η υπέκτηση για τις κινήσεις που κάνουν στο γήπεδο. Είναι αλήθεια και επίσης πρέπει να σημειώσω, Γρηγόρη, κάτι ακόμα, γιατί το παρατηρούσα χθες και προχθές θέλοντας να μάθω κάποιες πληροφορίες μαζί με τον Γιώργο φυσικά για το ρόστερ της Καλαμάτας, ότι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς που ήδη συμμετέχουν στην ενδεκάδα υπέγραψαν το καλοκαίρι πολιετή συμβόλαια συνεργασίας. Δηλαδή τους εμπιστεύτηκε η διοίκηση της Καλαμάτας για συμβόλαια 2-3 και τριών ετών από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι και το 2025. Άρα λοιπόν 2024. Και λέει και την άνοδο να πετύχουμε, εγώ τους θέλω. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Κάτι που θα είναι δύσκολο γιατί εκεί υπάρχει η φυσιά που δεν χάνει από κανένα. Ναι, σωστό. Βεβαίως είναι επίσης γνωστό στο παρασκήνιο και αυτό πρέπει να το πούμε, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, ότι σε επίπεδο διοικητικό η ομάδα της Καλαμάτας είναι ταγμένη, είναι πολύ κοντά, πολύ στενά συνδεδεμένη, σε φιλικό τουλάχιστον επίπεδο, με την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν το κρύβουν εδώ και στην Καλαμάτα, μας το έχουν τονίσει, μας το έχουν πει. Αυτό είναι κάτι που έχει αφορά τις γενικότερες σχέσεις που έχουν οι διοικήσεις, οι εκπρόσωποι των ομάδων. Με τα όποια πιθανά ωφέλη μπορούν να επιθυμούν να διεκδικήσουν σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο που βλέπουμε ή στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος που θα έχουμε μετά τη συμπλήρωση των 90 λεπτών της αναμέτρησης. Πάντα στο 0-0, ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον ΠΑΟΚ. Ενώ την ίδια στιγμή στο 69 όμως, Απόλλων Παραμιλίου Άγιος Νικόλας 2-1 για την ίδια φάση του κυπέλλου. Υπενθυμίζω, οι αγώνες είναι διπλοί. Ναι, 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 βεβαίως και αυτός ο αγώνας, ο δεύτερος αγώνας εδώ, ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Καλαμάτι, θα γίνει 10 ή 11 Ιανουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Νάσμπερκ έχουν την μπάλα. Περνάει το χώρο του κέντρου ο Ράφα Σουάρης από αριστερά. Πίσω για τον Πίσεσβαρ, σε λίγο θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε και πάλι τον Γιώργιο Ζαΐρη, Ντόγκλας. Αυτός για τον Φελίπε, ο οποίος θα ξεφύγει, θα περάσει πολύ ώρα για τον Σάστρε από δεξιά. Ο Σάστρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και από δεξιά. Θα συγκλίνει, θα κάνει μια παράλληλη μια κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπίσεσβαρ, Αουγκούστο, Ράφα, Σοάρες, Μπίσεσβαρ δέχεται μαρκάρισμα το οποίο είναι αντικανονικό. Ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, ο διαιτής αναμέτρησης το υποδεικνύει αμέσως γιατί ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας πρέπει να βρει και τα πόδια του Μπίσεσβαρ και αμέσως ο Σούριν αμέσως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Άρα το 0-0 διατηρείται, αλλά έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση, είναι αλήθεια. Βέβαια εδώ για να εκτελεστεί απευθείας θέλει και λίγο θράσος. Αυτό το θράσος μπορεί να το έχει ο Κωνσταντέλιος, τον οποίο το βλέπω κοντά στην βούλα. Είναι κοντά και ο Ράφα Σουάρες, ο οποίος όμως είναι καλός στις assist.
ενώ δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα και εμέν και είδε. Ασταμάτησε τη συνδυματολογία εκεί, φίλα του Πάου και η φίλα τη Καλαμάτα. Μια πολύ ωραία πολιτισμένη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Όπως θα έπρεπε να παντού, Γιώργο. Αλήθεια λες. 25 λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας αφήνει ο Ράφα Σοάρες στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά να μπλοκάρει ο Μέντες. Πολύ μεγάλη επέμβαση, απομακρύνει. Επιμένει ο Πάοκ και πάλι μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Επεκρατεί συνοστισμός ο Κωνσταντέλιας με τα κουνάκια, τι κάνει. Πέναλτι βεβαίως που κερδίζει ο Κωνσταντέλιας. Ένα ακόμα πέναλτι που κερδίζει ο Κωνσταντέλιας. Ο Γιώργος Ζαΐρης είναι αγανακτισμένος. Δεν ξέρω γιατί, θα μας το πει ο ίδιος. Δεν μπορώ να το μεταφράσω. Έλα. Όχι, δεν είμαι αγανακτισμένος, αλλά λέω ότι θα μπορούσε ο Νάσμπεργκ να είχε σκοράρει και να πάρει και ψυχολογία. Αλλά ήταν σπουδαία η απόκρουση του Μέντες. Δικαιωματικά, Γιώργη Καστάνη, το περιγράφεις. Δικαιωματικά. Αν μπορεί να το περιγράψει, δεν έχω πρόβλημα. Παραχωρεί ο ένας το μικρόφωνο στον άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω την καρδιά μου πέτρα, κυρίες και κύριοι, και θα πάρω το μικρόφωνο για να περιγράψω το πέναλτι που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ από τον που κέρδισε για την ακρίβεια ο Κωνσταντέλιας το 25ο λεπτό της αναμέτρησης, 26ο λεπτό για την ακρίβεια, με τον Νέλσον Ολιβέιρα εκτελεστή. Νέλσον Ολιβέιρα με αντίπαλο τον Μέντες, αυτό θα είναι το δίδυμο που πρωταγωνιστεί επί της ουσίας τώρα στην φάση. Ο Ολιβέιρα εναντίον Μέντες, για να δούμε Μέντες κάτω από την αιστεία. Ολιβέιρα εναντίον Μέντες, αποδοκιμασίες από τους Καλαματιανούς, επί δοκιμασίες από τους Παοξίδες, για να δώσουμε λίγο και το κλίμα που επικρατεί στην εξέδρα. Ολιβέιρα περιμένει, ο διαιτής ζητά από παίκτη της Καλαμάτας να βρεθεί εκτός περιοχής, να μην εισέλθει νωρίς δηλαδή. Τώρα βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα, σφυρίζει, ο Ολιβέιρα παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. 0-1 με Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος σημάδευσε την δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Καλαμάτας, ευστόχησε. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Μέντες έπεσε σωστά. Ήταν πολύ δυνατό. Σωστά. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, στο 27ο λεπτό δηλαδή της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ προηγείται στο σκορ με τον κύριο Ολιβέιρα, ο οποίος είναι και ο βασικός του επιθετικός. Ας μην το ξεχνάμε, και δίνεται προτεραιότητα ακόμα και στο βασικό επιθετικό που ψάχνει και θέλει να βρει τα πατήματά του για ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο μέλλον έως το τέλος της σεζόν, να αναλαμβάνει και τις εκτελέσεις των πέναλτι. Λοιπόν, Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-1, πέναλτι στο 27ο λεπτό. Πέναλτι το οποίο ήρθε από το ποδοσφαιρικό ταλέντο και ποδοσφαιρικό θράσος του Κωνσταντέλια, βέβαια. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Γρηγόρη Κόκκινε πρέπει να είναι. Θα το δω και στα στοιχεία. Το τρίτο πέναλτι νομίζω που κερδίζει. Πολύ σωστά. Έχεις πολύ καλή μνήμη. Το τρίτο πέναλτι που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Από ενέργεια του Κωνσταντέλια, για να είμαστε πιο ακριβείς. Λοιπόν, Γεώργιος Ζαΐρης, στο πιάτο σας. Είμαστε λοιπόν στο 27ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ έστω και από την Αστριβούλα σε μια φάση η οποία νωρίτερα θα μπορούσε να έχει ρίξει νωρίτερα το σκορ με τον Νάσμπεργκ, αλλά ήταν καλή απόκρουση. Δεν ήταν και οποίο... καλή κεφαλιά, δεν ξέρω αν είναι μόνιτορ. Πήγε πάνω του. Όχι, δεν έχουμε. Πήγε πάνω του στο κέντρο της εστίας. Να πούμε επίσης ότι ο Μέντες, ο οποίος είναι σήμερα ο τερματοφύλακας, παίζει για πρώτη φορά με τα χρώματα της Καλαμάτας. Δεν έχει ξαναπαίξει φέτος σε κάποιο παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την ομάδα της Καλαμάτας να είναι από τα αριστερά, αυτή η οποία θα βγάλει τη σέντρα. Απομακρύνεται ο Φιλίπε Σοάρες, η μπάλα πάει στον Κάργα, ο οποίος τη διώχνει μπροστά και τρέχει ο Λιβέρα, μην γίνει το τσάφ, αλλά εκεί ο Ασίγμπα έπειρος γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, το Μέντες, ο οποίος έξω από την περιοχή θα δώσει την μπάλα ξανά στον Ασίγμπα. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να μαρκάρει. Ασίγμπα στέλνει την μπάλα κατευθείαν πλάγιο, καθώς πιέστηκε πάρα πολύ και αυτό έδιωξε απλά την μπάλα σε πλάγιο. Είμαστε στο 28, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Νέλσον Ολιβέιρα να σκοράρει από την άσπρη βούλα και το πλάγιο το οποίο θα πάει να εκτελέσει προφανώς ο Ράφα Σοάρες, ο οποίος θα στείλει την μπάλα προς τον Ολιβέιρα ή ο Αουγκούστο κάνει την κίνηση. Θα δώσει τον Ολιβέιρα. Ολιβέιρα πήγε να ξαναδώσει τον Ράφα Σοάρες, κλείνεται με ωραίο τακουνάκι, βρίσκει τον Φιλίπε Σοάρες καθώς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Σάστρε. Πήγε μάλλον να αλλάξει τα κακή πάσα του Φιλίπε Σοάρες. Ο Σάστρε δεν την προλάβε πολύ ψηλά πέρασε από πάνω του η μπάλα. Στο 28 είμαστε εδώ και 3 λεπτά περίπου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με ένα γκολ με το εύστοχο κύμα απέναντι του Ολιβέιρα και έχει κάνει αυτό το οποίο ήρθε να κάνει εδώ, δηλαδή να πάρει τη νίκη. Φυσικά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και κατοχή μπάλας έξω από την περιοχή τους για τους παίκτες της Καλαμάτας, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει, τον Άρη να κλέβει την μπάλα, να πηγαίνει πλάγια να βγάζει τον Πίσεσβαρ. Αυτός από το σημείο του πέναλτι λίγο πιο έξω δίνει στον Ολιβέιρα. Πάει πλάγια η μπάλα, Ολιβέιρα. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Αουγκούστο. Αουγκούστο, ωραία, τη σκάει για τον Ολιβέιρα.
έρχεται εκεί και γίνεται μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Ολιβέρια και Λουπάνο. Δεν υπάρχει κάτι. Θα σηκωθεί ο Ολιβέρα γρήγορα και δεν διαμαρτύρεται. Κατοχή όμως ξανά για τον ΠΑΟΚ με τον Αουγκούστο να διεκδικεί την μπάλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Αουγκούστο σύμφωνα με τον κύριο Τσεμεντερίδη από την Κοζάνη, ο διαιτητής. Το 30 μπαίνουμε. 1-0 ο ΠΑΟΚ με το έστοχο χτύπημα απέναντι του Ολιβέρα που κέρδισε ο Κωνσταντέλια. Η Καλαμάτα φυσικά θα προσπαθήσει να πάρει κάποια μέτρα να απειλήσει, να γίνει πιο διεκδικήσιμη μπάλα προς την περιοχή του Κοτάρσκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Κοτάρσκι με εξαίρεση ένα σουτ ήταν περισσότερος θεατής. Κατοχή μπάλας για την Καλαμάτα αλλά στο άλλο μισό του γηπέδου από τη δική της πλευρά. Ο Νάρη πιέζει ψηλά, μήπως κλέψουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Αλλά στην παρούσα φάση είναι η Καλαμάτα αυτή η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά. Είναι δυνατή παλιά για το Ρόβα, έρχεται και παραχωρεί το πλάγι ο Νάτσμπεργκ. Και έχουμε το 1-0 στο 30 λεπτό της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ένα σούτ, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Γκάργα και βγαίνει προς τα έξω με τον Κωνσταντέλια να κάνει κακό κοντρόλ, να έρχεται και να διεκδικήσει την μπάλα εκεί για να την επαναφέρει προς την περιοχή του Κοντάρσκι ο Μαβιγκά. Ο πίσω βαρπιέζει, πάει και κλέβει την μπάλα ο Ολιβέιρα. Τώρα για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ να βγάλει γρήγορα επίθεση. Ο Ολιβέιρα κατά τον Τιέκο Πίσεσβαρ. Πίσεσβαρ πήγε να βρει τον Ολιβέιρα. Η μπάλα πηγαίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Ξανά για τον Πίσεσβαρ. Πίσεσβαρ για τον Ράφα Σοάρες. Ράφα Σοάρες στον άξονα η μπάλα για τον Αουγκούστο. Αουγκούστο πίσω για τον Νάσμπεργκ. Νάσμπεργκ ψάχνει να βρει στήριγμα. Το στήριγμα του, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, είναι από την άλλη πλευρά ο Κάργας. Ο Κάργας θα δώσει την μπάλα για τον Σάστρε. Στο 31 μπήκαμε χωρίς διακοπή στο παιχνίδι για κάποιο τραυματισμό. Είχαμε την εκτέλεση μόνο του πέναλτι. Και να μην έχει κανένα τραυματισμό. Ναι, εννοείται. Ράφα Σοάρες μένει όρθιος κόρνερ. Πρέπει να είναι το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, από τα αριστερά. Έξυπνα ο Ράφα Σοάρες. Περίμενε να έρθει με φορά ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω Ασίγκμπα ήταν. Σε αυτόν ακούμπησε η μπάλα. Ο Τσιμεντερίδης έδεξε κόρνερ. Μια στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Λογικά ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός ο οποίος πάει να το εκτελέσει. Αν θα πάνε για κομπίνα, γιατί ο πίσω βαρ βλέπω να φεύγει. Στο 32. Πολλά κορμιά στη γραμμή εκεί και στην περιοχή. Τώρα έχουμε κάποια σμπροξήματα του Ολιβέρα με παίχτες της Καλαμάτας και κλασικά το διαιτητή εκεί να πηγαίνει για να δίνει... Την ίδια ώρα από όλων Παραλιμνίου Άγιος Νικόλαος στο 78 γίνεται 2-2. Ωραία. Το κόρνερ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα γιατί τώρα τελείωσαν εκεί οι παρατηρήσεις του Τσεμεντερίδη. Αν και ο Ολιβέρα εκεί συνεχίζει τα σμπροξήματα. Κάποια στιγμή θα εκτελεστεί. Το κόρνερ εκτελείται. Στο πρώτο δοκάρι, επιστροφή της μπάλας. Έχουμε φάουλ επιθετικό, το οποίο πρέπει να έχει κάνει ο Κάργας. Αυτό δίνει ο Τσεμεντερίδης. Έριξε, σήκωσε ψηλά το πόδι του και ο Τσεμεντερίδης σταμάτησε τη φάση. Στο 32. Μέντες. Να ξεφύγουμε λίγο από το παιχνίδι για δευτερόλεπτα. Ναι, ό,τι θες. Θες να κάνεις ένα σχόλιο και εσύ και ο Γιώργος για το τρίτο γκολ που πέτυχε η Αργεντινή και την ενέργεια του Μέση. Το είπαμε και νομίζω ότι αποδεικνύει ο άνθρωπος ότι άσχετα αν τον κατηγορούν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει περισσότερο σε αυτό το Μουντιάλ, για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Και έχοντας απέναντί του ένα ποδοσφαιριστή. Που είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος, θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος στόπερ τον κόσμο. Ναι, κοίταξε να δεις. Απλά θεωρώ ότι αυτή η φάση, δηλαδή αν παγώσει ο χρόνος έτσι και πούμε ότι ο Μέση παραμείνει 35 χρονών μετά από 4 χρόνια. Και ο Πιτσιρικάς γίνει 24. Προφανώς λέω εγώ ότι ο Πιτσιρικάς δεν θα τη φάει αυτή τη διπλή προσπίση από το Μέση. Νομίζω ότι είναι θέμα και εμπειρίας πλέον. Έτσι, δηλαδή, το ότι το έκανε αυτό ο Μέση πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή δεν σημαίνει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει φτιάξει. Φυσικά και αλλά αυτοί είναι οι λόγοι που βλέπουμε ποδόσφαιρο εσύ. Αυτές οι ενέργειες. Ο κύριος Καζάνης για τη φάση. Α, επειδή δεν φοράει μικρόφωνο, πρέπει να του μεταφέρω την ερώτησή σου. Αλλά επειδή είναι φόλα Αργεντίνα, θα σου απαντήσει. Θέλει ένα σχόλιο ο κύριος Κόκκινος για τη φάση του τρίτου γκολ και την ενέργεια του Μέση. Καλησπέρα και πάλι. Όπως συνηθίσουμε να λέμε, χωρίς λόγια. Χρειάζεται να πω κάτι σε αυτό το οποίο είδαμε, χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ. Καλό δεχούμενο θα είναι. Εντάξει, είναι χωρίς λόγια. Είναι... Χωρίς λόγια, ρε φίλε. No χωρίς λόγια. Ναι, no comment. No comment. Εκεί η εικόνα μιλάει από μόνη της. Τόσο απλά. Σαν το EuroLeague που λέει τα no comment, θα βάζει την ενέργεια του μέσα και άλλα είναι no comment. Σωστό. Είναι από τις στιγμές που χαίρεσαι να βλέπεις. Ως φίλατρος. Σηκώνεσαι όρθιος και χειροκροτείς μόνος σου. Την απολαμβάνεις. Είναι η υπεπτουσία του ποδοσφαίρου. Η υπεπτουσία του ποδοσφαίρου δεν είναι μόνο το γκολ. Η ενέργεια. Του ποδοσφαίρου. Μπράβο. Είναι και η ενέργεια.
Εκτός από τον γκολ, το όποιο γκολ επιτυγχάνεται σε οποιοδήποτε αγώνα είναι και η ενέργεια. Και τέτοιες ενέργειες, εντάξει, χαιρόμαστε που τις βλέπουμε. Έστω και σε αυτό το υψηλό επίπεδο από έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, από έναν αθλητή. Ενώ τώρα η Καλαμάτα μπροστά, για να δούμε, ο Νάσμπερ κλείνει το χώρο, η μπάλα καταλήγει. Σε μια προσπάθεια εκδήλωσης επιθετικής ενέργειας από Καλαμάτα δεν ευδοκίμησε. Ο Νάσμπρεκ έκλεισε καλά το χώρο στον οποίο κινήθηκε και δεν επέτρεψε τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας να πετύχει κάτι το ουσιαστικό. Λοιπόν, το 0-0, το 0-1, ζητώ συγγνώμη, διατηρείται υπέρ του ΠΑΟΚ και πάλι ο Γιώργος Ζαΐρης. Με την Καλαμάτα ίσως για πρώτη φορά να έχει τόσο ψηλά την άμυνά της, ερχίζοντας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κοτάρσκι. Νομίζω ότι αυτό για τον ΠΑΟΚ είναι καλό, γιατί μπορεί με αυτό το build-up το οποίο δουλεύει να βρεθεί με τρεις πάσες κοντά στην περιοχή του Μέντες, αλλά αυτό θεωρητικά, έτσι πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Στην παρούσα φάση, πρώτη προσπάθεια βρήκε το Σοάρες να κάνει λάθος, αλλά να κλέβει την μπάλα ο Σάστρε. Να βρίσκει για τον Άρη, να ρίξει ξανά για τον Σάστρε. Η μπάλα πήγε να ξεφύγει με τον Άρη να την προλαβαίνει και να την γυρίζει πίσω για τον Κάργα. Κάργα θα δώσει την μπάλα για τον Αουγκούστο. Αουγκούστο πατάει την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει την μπάλα τώρα στο Ράφα Σοάρες, ο οποίος είχε πολύ χώρο να σηκωθεί και να βρει και τον Κωνσταντέλια. Αυτός θα δώσει τελικά στον Φιλίπε Σοάρες. Οι δύο Σοάρες συνεργάστηκαν εδώ. Φιλίπε Σοάρες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας ανάμεσα σε τρεις παίκτες βρίσκει τον τρόπο να δώσει τον Ράφα Σοάρες. Αυτός ο Αουγκούστο, αυτός για τον Πίσεσβαρ. Πίσεσβαρ αλλάζει παιχνίδι για τον Σάστρε, ο οποίος πέφτει κάτω, προλαβαίνει να μείνει όρθιος, ξαναπέφτει κάτω. Έχουμε φάουλ επιθετικό, γιατί ο Σάστρε καπάκωσε την μπάλα με το σώμα του και δεν την άφησε να την κερδίσει παίκτη τη ομάδα Καλαμάτα, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Στο 36 είμαστε 0-1. Καλαμάτα ΠΑΟΚ, με την Καλαμάτα να προσπαθεί να βγει μπροστά. Το Ρόβα να έχει τρεις παίκτες απέναντί του. Να πηγαίνει πλάγια πα και κερδίσει το κόρνερ. Και θα το κερδίσει το κόρνερ. Ναι, είναι το κόρνερ για την Καλαμάτα. Τον ακολούθησε ο Κάργα. Ο Ρόβα έβαλε έξυπνα το σώμα του και την μπάλα χτύπησε τελευταία σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Και επομένως έχουμε το κόρνερ για την Καλαμάτα στο 36ο λεπτό και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουν και οι δύο στόπερ της Καλαμάτας για να διεκδικήσουν κάτι στο ψηλό παιχνίδι από αυτή την εκτέλεση κόρνερ, την οποία θα πάει να κάνει ο Αρναρέλης, αυτός είναι, από τα αριστερά. Το πρώτο κόρνερ για την Καλαμάτα, είμαστε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Και η πρώτη επίσκεψη, επαναλαμβάνω, και το στόπερ της Καλαμάτας μπροστά στον Ντομινίκ Κοτάρσκι, 0-1. 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι, ο Κάργας στέλνει πλάγια έξω από την περιοχή, προσπαθεί να την επαναφέρει εκεί με ένα γέμισμα ο Παπατόλιος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά ο Πίσεσβαρ βγαίνει μπροστά, είναι μόνος του. Τώρα τρέχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ολιβέιρα θα πάρει την μπάλα, επιθετικό φάουλ του Νέλσον Ολιβέιρα. Διαμαρτύρεται ο Πίσεσβαρ, νομίζω τα ακούει από τον Λουτσέσκου, γιατί του λέει μπορούσε να πετάξει την μπάλα πιο μπροστά και όχι πλάγια και μπροστά. Θα μπορούσε να και φύγει και ο Κωνσταντέλιας, θα μπορούσε να και φύγει και ο Ολιβέιρα. Ο Πίτσεσβαρ θέλησε να τη δώσει πλάγια την μπάλα εκεί που υπήρχε ο Ασίγκβα και κάλυπτε τον Νέλσον Ολιβέιρα. Έτσι σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Κακώς διαμαρτύρεται πάντως, γιατί το σπρώχνει εξώφαλμα, δεν το βγάζει από την πορεία. Όχι, όχι. Διαμαρτύρεται ο Λουτσέσκου στο Πίτσεσβαρ, γιατί δεν έδωσε καλύτερη παλιά. Ο Ολιβέιρα δεν διαμαρτυρήθηκε. Ίσως εγώ δεν το είπα σωστά. Όλα καλά, εντάξει. Όχι, όχι, το φάουλ ήταν φάουλ, δεν υπήρχε θέμα. Ο Λουτσέσκου διαμαρτυρήθηκε στον Πίσεσβαρ για τον τρόπο με τον οποίο έδωσε την μπάλα. Ένα ακόμα offside για την ομάδα της Καλαμάτας, με τον Αουγκούστο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι κοντά στον μπάλα ο Ρόβας για να εμποδίσει τη γρήγορη εκτέλεση τον Αουγκούστο. Ο Αουγκούστο γυρίζει την μπάλα πίσω στον Νάσμπερκ. Ο Νάσμπερκ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, δίνοντας για τον Κάργα. Ο Κάργας θα δώσει την μπάλα για τον Σάστρε. Ο Σάστρε ζητάει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να φύγουν μπροστά με τον Άρεϊ, να δίνει την μπάλα στο Φιλίπε. Φιλίπε Σοάρες κλείνονται και δίνει την μπάλα πίσω στον Κοτάρσκι. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Κοτάρσκι παίρνει την μπάλα από συμπαίκτη του ως επιστροφή της μπάλας. Νάσμπερκ, Κάργας, Φιλίπε Σοάρες, Πίσεσβαρ. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Τιέγκο Πίσεσβαρ. Έπεσε δυνατά εκεί για να διεκδικήσει την μπάλα και μάλιστα σηκώνει τον Τιέγκο Πίσεσβαρ ο Παπατόλιος, ο Θανάσης. Όλος αυτός που έκανε το φάουλ. Να πούμε ότι ήταν ξεκάθαρο, ήταν 3-4 μέτρα μπροστά. Ωραία, θα βοηθάς Γρηγόρη, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλη. Όχι, όταν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, γιατί να μην το πούμε. Ξεκάθαρα μπορούμε να σας πούμε πάντως ότι μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα live της stoichiman.gr, γιατί υπάρχουν σπουδαίες αποδόσεις και από αυτό το παιχνίδι στη live πλατφόρμα της. Φυσικά πολλές αποδόσεις και για το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο που ακολουθήσει σε 9 η ώρα το βράδυ. stoichiman.gr, 10 χρόνια το παιχνίδι σου καλύτερο, 21+, παίξε υπεύθυνα. Ο ΠΑΟΚ έχασε την μπάλα, αλλά προσπαθεί να την κερδίσει ξανά ο Νάρεϊ στον άξονα.
Θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Κάργα. Κάργα κρατάει την μπάλα. Ωραία για τον Άρη. Στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου, αυτό για τον Σάστρε. Σάστρε σηκώνει κεφάλι, ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Ράφα Σοάρε από τα αριστερά. Ράφα Σοάρε για τον Σάστρε που είχε έρθει εντελώ στον άξονα και κάνει μια παλιά για τον Άρη, ο οποίο προλαβαίνει να πάρει την κεφαλιά, αλλά του φεύγει μπάλα στο δεύτερο κοντρόλο. Ο Φιλίπε Σοάρε σκοτώνει εκεί τον Αουγκούστο. Ήταν ένα ακόμα λάθο από τον Φιλίπε Σοάρε. Έχει κάνει λάθη και στον Τσάστερ δεν είχε βρει και τον Άρη δεν είχε βρει και τώρα τον Φιλίπε Σοάρε δεν είχε βρει. Ήταν μια ψηλή δυνατή παλιά, δεν την προλάβαινε εκεί ο συμπαίκτης του. Άλλα 5 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό και να δούμε αν με αυτό το 0-1 ο Πάουκ θα πάει στα αποδυτήρια ή θα ψάξει και ένα δεύτερο γκολ πριν πάει στα αποδυτήρια. Στην παρούσα φάση ο Πάουκ είναι σε θέση άμυνα. Το λέμε αυτό με την άποψη ότι ο Σάστρε έκανε ένα επιθετικό φάουλ, είναι έξω από την περιοχή και πλάγια του Μέντες, πίσω η μπάλα. Η μπάλα πάει στον Ασίγμπα. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να πιέσει. Ξεγελούν εκεί, παίζουν καλά με τον Αβιγκά και ένα ακόμα φάουλ. Το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά η μπάλα τσουλούσε. Και μάλιστα ο Τσεμετερίδης αυτό λέει, ότι τσουλούσε η μπάλα. Δεν είχε σταματήσει. Γιατί έγινε μεν η εκτέλεση και βρήκε δύο παίχτες της Καλαμάτας που έβγαιναν μπροστά από τα αριστερά, αλλά η μπάλα δεν είχε σταθεροποιηθεί από το παίκτη της Καλαμάτας που έκανε αυτή την εκτέλεση. Στο 41, Ασίγμπα πήρε την μπάλα από τον Παπατόλιο. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Λουπάνο, αυτό στον τερματοφύλακά του με αντίπαλο τον Ολιβέιρα. Μέντε στέλνει την μπάλα εκεί που Κάργα θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα πάει πλάγια, διεκδικεί ο Νάρε, πάει να βοηθήσει και ο Φιλίπε Σοάρε στην άμυνα πάνω στον Κωνσταντινόπουλο. Και τελικά ένα ακόμα φάουλ το οποίο γίνεται από τον Φιλίπε Σοάρε στο χώρο του κέντρου, μερικά μέτρα κάτω όμως προς την περιοχή του Μέντες. Και ενώ είμαστε στο 41ο λεπτό, και σιγά σιγά μπορεί να κάνει ένα σχολιασμό αυτού του πρώτου ημιχρόνου ο Γιώργος Καστάρης, μια που πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωσή του, Γεώργιε. Εντάξει, επί της ουσίας δεν είχαμε πολλές φάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είχαμε ένα παιχνίδι τουλάχιστον αναγνωριστικό στο πρώτο 12-14 λεπτό με πολλά λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως τα περιγράψαμε. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε αυτή την δυνατότητα που είχε ο Κωνσταντέλιας να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, να κρατάει την μπάλα και εκεί να κερδίζει αυτό το πέναλτι, όπως το είχε κάνει σε άλλες δύο περιπτώσεις εκτός από το σημερινό παιχνίδι, και με αυτό το πέναλτι με τον Ολιβέρα εκτελεστή να προηγείται. Αλλά γενικότερα μετά το 15ο λεπτό έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα εκεί είναι λάθος η κίνηση από το πίσω της Μαρκεβγένη. Γρήγορα η Καλαμάτα στην αντεπίθεση. Και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή με τον Μακαγιώκο. Εδώ από αριστερά με τον Αρναρέλη. Ο Αρναρέλης, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη φάση με τον Κοτάρσκι και τον Κάργα να λένε όχι. Πολύ μεγάλη φάση για την Καλαμάτα και πολύ μεγάλη επέμβαση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και ειδικότερα από τον Κοτάρσκι που δέχεται και τα θερμά συγχαρητήρια τώρα του Σάστρε, νωρίτερα του Κάργα. Κάργα, ο οποίος κάτι φαίνεται να λέει και στους συμπαίκτες του, σε αυτή την ξαφνική επίθεση από λάθος πάσα του Πίσεσβαρ, πήρε την μπάλα ο Μπακαγιώκο από το κέντρο της άμυνας της Καλαμάτας και έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Του ΠΑΟΚ, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση για αυτόν. Και έδωσε αριστερά τον Αρναρέλη, αυτός έκανε τη σέντρα. Τελικά δεν χάνονται αυτά. Απ' την άλλη, είναι τεράστια επέμβαση του Κοτάρσκι. Ναι. Ήταν στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή. Και παρά το γεγονός ότι ήταν από πολύ κοντινή απόσταση η ευκαιρία που δημιούργησαν οι παίκτες της Καλαμάτας, ο Αρναρίλης και ο Ρόβας, θα το πω πολύ απλά, ήταν αποτελεσματικότατος. Και αυτό μέτρησε για να διατηρηθεί το 0-1. Να διατηρείται το 0-1 αυτή τη στιγμή στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πρώτη πολύ μεγάλη φάση, επαναλαμβάνω, της Καλαμάτας σε αυτό το λεπτό που διανύουμε με τον Ντόουγκλας τώρα. Να μοιράζει αριστερά για τον Νάσμπεργκ. Πιέζει ο Ρόβας, βγαίνει πίσω στον Κοτάρσκι που έκανε μια επίσης πολύ μεγάλη επέμβαση. Πολλές φορές όταν η Καλαμάτα πάει να βγει μπροστά απειλητικά, προφανώς είναι εντολή του Αναστόπουλου. Ενώ τώρα εδώ ο Κοτάρσκι κρατάει την μπάλα παρακεντρωμένα, αλλά τώρα την απομακρύνει σε ένα χώρο που δεν βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης, που είναι πλάγιο out. Υπέρ της Καλαμάτας από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Μεσσηνίας. Και τώρα ο Μπακαγιώκο πίσω για τον Λουπάνο. Μια βαθιά παλιά με αποδέκτη ποιον τελικά κερδίσει ο Σάστρε. Εύκολα καταλεβάζει ο Νάρη. Θυμίζω ο Νάρη είναι ο πρώτος, ο δεύτερος σκόρερ του ΠΑΟΚ πλέον μετά τον γκολ που πέτυχε ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα έχει 5 γκολ, ο Νάρη έχει 4. Άρα υπάρχει και μια έτσι, αν θέλετε, ένας καλός εννοούμενος εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο παικτών που ήδη αγωνίζονται στη βασική δεκάδα. Φτάσαμε στο 44.
Το 0-1 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται. Θα δούμε ο διαιτητής, ο κύριος Τσιμετερίδης από τον Κιγκοζάνη, σε συνεννόηση με τον τέταρτο διαιτητή, πόσα λεπτά, πόσο χρόνο καθυστερήσεων θα δείξει. Όλα αυτά ενώ η μπάλα είναι στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο μισό κλέβει ο Νάρη και βγαίνει μπροστά με κάθε παλιά ο Ολιβέιρα. Αφήνει για τον Αουγκούστο, έχει οργανωθεί η άμυνα της Καλαμάτας, δεν επιτρέπει στον Αουγκούστο να κάνει τη σέντρα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Αουγκούστο με τα κουνάκια για τον Ράφα. Ο Ράφα έξυπνα, πολύ ωραία για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα μέσα σε αυτή τη μεγάλη περιοχή με το δεξί πόδι. Με αντιπάλους δύο, αφήνει για τον Αουγκούστο, θα κάνει αυτό στην σέντρα. Αλλά τελικά ο Μπακαγιώκο πιο ψηλά από όλους θα κατεβάσει την μπάλα με το σύνδεσμο, θα την βγάλει εκτός περιοχής και θα τρέξει, θα προσπαθήσει να τρέξει. Αλλά εδώ βλέπουμε τη διάθεση του ΠΑΟΚ. Τελικά ο Σάστρε είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το φάουλ στον Μπακαγιώκο και θα δεχτεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο κύριο Τσιμεντερίδη. Δηλαδή, μέσα σε διάστημα λιγότερο των 4 λεπτών, είδαμε έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών της Καλαμάτας να παίρνει την μπάλα από το. Ναι, πολύ σωστά λέει ο Γιώργος Σωσέρης, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και να διανύει 30 μέτρα χωρίς να βρεθεί κάποιος να τον σταματήσει αποτελεσματικά. Το σταματάει μεν ο Σάστρε, ναι, αποτελεσματικά, αλλά δεχόμενος και αυτή την κίτρινη κάρτα, την οποία θα πρέπει να διαχειριστεί με πολύ έξυπνο τρόπο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί γιατί έχουμε αυτό τον τραυματισμό του Μπακαγιώκο σε εξέλιξη. Άρα μπαίνουν οι άνθρωποι της Καλαμάτας από το ιατρικό επιτελείο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και δίνεται έτσι η ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Βλέπω τον Φιλίπε Σοάρης να μιλάει με τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ να εξηγεί προφανώς τι έγινε στην προηγούμενη φάση. Τον Σάστρε που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα να κάνει νόημα με τον Κοτάρης και σηκώνοντας το δεξί του χέρι για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αμυνθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σηκώνει ο Σάστρε το δεξί του χέρι, επαναλαμβάνω, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αμυνθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτό το στημένο, σε αυτή την εκτέλεση βάλουνο. Έχουμε φτάσει στο 46ο προς 47ο λεπτό. Περνάει μπάλα. Δεν υπάρχει offside, όχι. Τελευταία στιγμή παρέμβαση αποτελεσματική από τον Φιλίπε Κόρνερ. Ο Φιλίπε πετύχε, πήγαν να βγάλουν σε θέση offside δύο ή τρεις παίκτες της Καλαμάτας, παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν τα κατάφεραν. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν αφήνει δηλαδή ο Τσιμεντερίδης τους παίκτες της Καλαμάτας να εκτελέσουν το κόρνερ. Τροπή. Και αυτό το γεγονός προκαλεί δικαιολογημένες διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδος, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα σε αυτή την περίπτωση να αφήσει την εκτέλεση. Είναι και το στοίχημα στη μέση, Γιώργο. Μπορεί κάποιος να παίρνει τα κόρνερ του. Όπα. Λοιπόν, οκ, ναι, δεν έχει άδικο. Δεν τα αφήνει, δεν μετράει. Γιατί ρε. Είναι και αυτό, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ως δεδομένο ότι αυτό το οποίο συνέβη από το διτή έγινε για αυτό το λόγο, έτσι. Όχι, δεν είπα ότι έγινε για αυτό. Αλλά λέω, ο άλλος το παίρνει στοίχημα τα κόρνερ και δεν το αφήνει να εκτελεστεί. Είναι κρεμιστικό. Εντάξει. Αλλά ότι είναι κρεμιστικό είναι. Συνήθως, επαναλαμβάνω, συνήθως όταν ακόμα και στον έξτρα χρόνο, όταν κερδίζει μια ομάδα ένα κόρτερ ή ένα φάουλ, αφήνει διαιτής, συνήθως λέω, αφήνει διαιτής την εκτέλεση του κόρτερ του φαλαλά. Έχει και το δικαίωμα, όπως συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πει ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανονισμοί. Σε τελική ανάλυση, για να μην μακρηγορούμε. Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-1 στο ημίχρονο με τον γκολ του Ολιβέιρα. Εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 27ο λεπτό που κέρδισε ο κύριος Κωνσταντέλιας. Το τρίτο πέναλτι που κερδίζει ο Νεάρος. Αυτά από το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας για το πρώτο 45 λεπτό. Να έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Αυτά από Γιώργο Καστάνη, Γιώργο Ζαΐρη, Γιώργο Ζαΐρη, Γιώργο Καστάνη. Εμείς πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το δεύτερο ημίχρονο. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νέλσον Ολιβέιρα, ενώ την ίδια χρονική στιγμή, τη στιγμή μιλάμε τώρα, τον έξτρα χρόνο του κυπέλου, Απόλλων Παραλιμνίου Άγιος Νικόλαος είναι στο 2-2. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, πρώτα θα λέμε αύριο στις 2.